Παρακαλώ ησυχία. Αρχή της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Δήμαρχε, κυρία και κύριοι Δημοτικοί Συμβουλοί, κύριε Πρόεδρε της Συμβουλίου της Εξουσίας, κύριε Πρόεδρε των Τοπικών Κοινοποιητών, κύριοι και κύριοι Δημότες και μόνιμοι κάτοικοι των Κύρων, καλησπέρα σας. Θα παρακαλέσω τον Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου να αναγνώσει τα ονόματα με πάρουν παρουσία τους. Στάθης Εμμανουήλ, Παναγόπουλος Δημήτριος, Γεωργιλάς Παρασκευάς, Καλλίγερος Ιωάννης, Αφών, Μαγουλάς Νικόλαος, Μεγαλοπονόμος Φιλιανός, Ποντολέου Δημήτριος, Γεωργιώτης Γεώργιος, Τριφύλης Εμμανουήλ, Αποτοπικούς, Καρχαλάκης Γεώργιος, Αφών, Κασιμάτης Κωνσταντίνος, Αφών, Κασιμάτης Τζάνης Ιωάννης, Αφών, Κυρίς Εμμανουήλ, Κλαβέας Ιωάννης, Γαβρίκης Νικόλαος, Κασιμάτης Αναστάσιος, Αφών, Κασιμάτης Ιωάννης, Μαγουλάς Νικόλαος, Λονταράς Ευάγγελος, Αφών, Πετρόκυνος Κωνσταντίνος, Αφών, Σκλάβος Γεώργιος, Αφών, Σουρής Παναγιώτης, Αφών, Σταματάκος Γεώργιος, Αφών. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιαννιώτη, διαπιστώνεται απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου και ξεκινάει η συνεδρίαση. Πριν ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση, θα σας πω τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί αυτή η ειδική συνεδρίαση. Πρώτα, θα μιλήσει ο Δήμαρχος, θα τοποθετηθεί ο Δήμαρχος, κατόπιν η Αρχηγή των Παρατάξεων, κατόπιν η Δημοτική Σύμβουλη, όποιος από τον Δημοτικό Συμβούλιο επιθυμεί να τοποθετηθεί, μετά θα τοποθετηθούν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, εφόσον θέλουν, και κατόπιν θα δοθεί χρόνος στο κοινό ή οποιονδήποτε θέλει να μιλήσει. Πριν όμως γίνει αυτό, θα καταρτήσουμε ένα κατάλογο ομιλητών και θα πρέπει όποιος από το κοινό επιθυμεί να πει το όνομά του στο Προεδρείο εδώ, οπότε να καταγραφεί το όνομά του. Λοιπόν, μπορώ να ξεκινήσω. Ορίζομαι τον Κατσάνη, τον Κώστα, γραμματέα, διότι απουσιάζει ο Βαγγέλης ο Λουράντος και θα καταρτήσει τον κατάλογο των ομιλητών. Από το κοινό, ποιος θέλει να τοποθετηθεί. Το όνομά σας. Κοντός Λεωνίδας. Βασιλάκης Μαμίδης. Κάποιος άλλος. Δεν υπάρχει. Στην πορεία να βρεθεί. Επί της διαδικασίας, γιατί δεν αφήνετε να εξελιχθεί η συζήτηση και ανάλογα να προσφερθεί ο καθένας να μιλήσει. Γιατί μπορεί να μηχανήσουν μερικά πράγματα και να μην χρειάζεται. Δηλώστε το όνομά σας και μπορεί να μην χρειάζεται να μιλήσει. Μπορείτε να δηλώσετε το όνομά σας και αν νομίζετε ότι έχετε καλυφθεί από κάποιον, μπορείτε να ζητήσετε να μην πάρετε το όνομά. Έχω τη γνώμη ότι επί των συζητήσεων μπορεί να. Λοιπόν, κάποιος άλλος. Αν έρθει κάποιος εντωμεταξύ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και θελήσει να πάρει τον λόγο, δεν θα του στερήσουμε τον λόγο. Θα του δώσουμε τη δυνατότητα να μιλήσει. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Η συνεδρίαση αυτή, όπως γνωρίζετε, έχει ως μοναδικό αντικείμενό της τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών επί των αδειών παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα από την αιωλική ενέργεια, οι οποίες δίδονται τον τελευταίο μήνα από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, από τη ΡΑΕ. Εγώ εχθές ανάρτησα και απέστειλα και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και τους τοπικούς προέδρους μία αρχική εισήγηση, παύλα τοποθέτηση και πρόταση, αν θέλετε, επί των ζητημάτων αυτών που συζητούνται τον τελευταίο μήνα στα Κύθυρα, για την οποία άντλησα πληροφορίες πριν από περίπου 15 μέρες που ήμουν στην Αθήνα, κάνοντας επαφές με όλες τις πλευρές. Όπως γνωρίζετε, το 2007 εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές υπέβαλαν αιτήσεις στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την έκδοση αδειών παραγωγής, όχι μόνο για τα Κύθυρα, για πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Η αρχική αποδοχή της ένταξης, αν θέλετε, των Κυθύρων σε αυτό το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανεμογεννήτριες έγινε το 2008 με την υπαριθμόν 3 του 2008 απόφαση του τότε Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα είχε προηγηθεί αλληλογραφία της τότε Δημοτικής Αρχής με συγκεκριμένες εταιρείες. Τα έγγραφα αυτά υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου. Μπορώ να σας πω και ποιες εταιρείες είναι. Είναι οι εταιρείες Αιωλικό Πάρκο Άγιος Νικόλαος Κόνδορ ΕΕ και η εταιρεία Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ. Από το 2008 και μετά η διαδικασία ουσιαστικά σταμάτησε, διότι η μία από τις δύο αιτήσεις αφορούσε το Μερμιγκάρι, για την οποία εκδόθηκε ομόφωνη αρνητική απόφαση από το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής, από την αρχαιολογία δηλαδή. Όπως ανέφερα και στο έγγραφό μου, ενώ οι περισσότεροι φορείς έχουν γνωμοδοτικό περιεχόμενο οι απαντήσεις τους, η αρχαιολογία αποφασίζει. Αυτό είναι και ένα από τα δύο θετικά σε ό,τι αφορά την πορεία των αιτήσεων αυτών, διότι ο ρόλος της αρχαιολογίας είναι κομβικότατος. Η αρχαιολογία για τα αιωλικά πάρκα δεν γνωμοδοτεί, αποφασίζει. Το 2012 λοιπόν η αρχαιολογία αποφάσισε αρνητικά για τη θέση Μερμιγκάρης και έτσι τότε η τότε αίτηση της τότε αυτής εταιρείας σταμάτησε, η διαδικασία έκλεισε. Στις 29 Ιανουαρίου του 2020 βρήκαμε στη διάβγεια, εγώ τη βρήκα, μία απόφαση της ΡΑΕ, η οποία είναι άδεια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος προς την εταιρεία Pyridium. Μετά δημοσιεύθηκε άλλη μία και την Παρασκευή τώρα προχθές δημοσιεύθηκαν άλλες δύο άδειες. Συνολικά για το νησί των Κυθύρων έχουν υποβληθεί 10 αιτήσεις από αντίστοιχες εταιρείες για τη δημιουργία αιωλικών πάρκων. 4 από αυτές είναι αλληλοεπικαλυπτόμενες, είναι δηλαδή για τις ίδιες περιοχές, συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η μία από τις δύο εταιρείες παίρνει την αρχική έγκριση για την άδεια παραγωγής. Το ουσιώδες της υπόθεσης είναι το εξής και σε αυτό θέλω να επιμείνω ιδιαίτερα γιατί τα Κύθυρα έχουν μία μοναδική ιδιαιτερότητα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι κορυφογραμμές, ίσως με κάποιες εξαιρέσεις, δεν ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, ανήκουν στην εγχώριο περιουσία. Στην κυριότητα του Δήμου και στη διαχείριση της εγχωρίου περιουσίας. Οι άδειες παραγωγής δεν εξετάζουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Αυτό βεβαιώνουν οι δικηγόροι, αυτό καταρχήν λέει η νομοθεσία. Αυτό μας βεβαίωσε και ο δικηγόρος του Δήμου, ο οποίος μέχρι την Παρασκευή θα έχει καταθέσει την ευδικοφανή προσφυγή και θα την καταθέσει από κοινού με την εγχώριο περιουσία. Αυτό είναι μια εξέλιξη τελευταία. Θα βάλουμε και τους δύο φορείς στην ίδια ευδικοφανή προσφυγή, στο ίδιο δικόγραφο δηλαδή. Και αυτό μας διαβεβαίωσε και η δικηγόρος της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας. Ξέρετε ότι εγώ έχω μια εξαιρετική συνεργασία με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία λόγω του Ορνηθολογικού Σταθμού των Αντικυθύρων. Η κυρία Μπαλιού, η οποία είναι άριστη γνώστρια
των σχετικών διαδικασιών, γιατί η ορνηθολογική σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, σε όλη την Ελλάδα, έχει παρέμβει προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, οπότε γνωρίζει την νομοθεσία πάρα πολύ καλά. Οι άδειες παραγωγής για την έκδοση των αδειών παραγωγής δεν εξετάζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς της γης. Ο νόμος λέει ότι ένα από τα δικαιολογητικά που πρέπει οι εταιρείες να υποβάλουν για να πάρουν την άδεια παραγωγής είναι η δυνατότητα απόκτησης, μίσθωσης του χώρου. Αυτό όμως πώς καλύπτεται? Αυτό καλύπτεται καταρχήν με μία υπεύθυνη δήλωση των εταιριών ότι υπάρχει η δυνατότητα μίσθωσης του χώρου, διότι όντως υπάρχει η δυνατότητα μίσθωσης. Μπορεί ο οποιοσδήποτε να ζητήσει από την εγχώρια περιουσία να του μισθώσει ένα βουνό. Έχει το δικαίωμα να το κάνει. Το αν θα την πάρει τη μίσθωση είναι άλλο θέμα. Και βέβαια, εκείνη η απόφαση του 2008 του τότε Δημοτικού Συμβουλίου, τη χρησιμοποιούν αυτή την απόφαση οι εταιρείες, λέγοντας προς τη ΡΑΕ ότι η τοπική κοινωνία, αν θέλετε, είναι θετική προς αυτό. Γιατί υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του τότε, του 2008. Δεν γίνεται στην παρούσα φάση καμία περαιτέρω εξέταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Ποια είναι η διαδικασία? Αφού οι εταιρείες πάρουν την άδεια παραγωγής στα χέρια τους, ξεκινούν τη διαδικασία για την άδεια εγκατάστασης. Και μετά για την άδεια λειτουργίας. Είναι τρεις οι άδειες. Η διαδικασία αδειοδότησης της εγκατάστασης μπορεί να πάρει μέχρι και 5 ή 10 χρόνια, ανάλογα με την περίπτωση και την περιοχή. Τότε εξετάζονται οι απόψεις των αρμοδίων αρχών, δασαρχείο, φορέας διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, που εδώ στα Κύθυρα, λόγω του Natura, υπαγόμαστε στο φορέα διαχείρισης Πελοποννήσου Κιδήρων, με έδρα τη Σπάρτη, πολεοδομία κτλ. Και αρχαιολογική υπηρεσία. Δύο λοιπόν στοιχεία βασικά. Πρώτον, η εγχώριος περιουσία, η οποία διαχειρίζεται την περιουσία του Δήμου, έχει στο χέρι της και προφανώς και ο Δήμος και το μαχαίρι και το πεπόνι. Και 20 άδειες παραγωγής να πάρουν αύριο το πρωί, εφόσον αφορούν κορυφογραμμές, οι οποίες κατά κυριότητα ανήκουν στο Δήμο και κατά διαχείριση στην εγχώρια περιουσία, είναι στο δικό μας το χέρι να τους απορρίψουμε, διότι κάποια στιγμή θα υποβάλουν ένα αίτημα για τη μίσθωση του χώρου, δεν θα γίνει δεκτό και τελειώνει η διαδικασία εκεί. Δεύτερη δικλίδα ασφαλείας, η αρχαιολογική υπηρεσία. Σας ξαναλέω ότι για το Μερμικάρι το 2012 απέρριψε οριστικώς την αίτηση της τότε εταιρείας και προφανώς εμείς έχουμε ήδη έρθει σε επαφή με την αρμόδια εφορία αρχαιοτήτων. Επειδή το νησί είναι διάσπαρτο από μνημεία και κυρίως από προστατευόμενους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη δική μας θέση, εμείς προτείνουμε το εξής. Και γι' αυτό είναι εδώ και ο πρόεδρος της εγχωρίου περιουσίας, που θα ήθελα, κύριε πρόεδρε, να μιλήσει μετά από μένα, αν θέλει, η αρχηγή των παρατάξεων. Στο τέλος. Εντάξει, ό,τι θέλει. Λοιπόν, η πρότασή μας είναι η εξής. Να σταλεί μια επιστολή, θα το κάνουμε επίσημα, προς την εγχώρια περιουσία, ζητώντας από την Επιτροπή να μην προβεί σε καμία διαδικασία μίσθωσης κοινοχρήστων εκτάσεων, εάν της υποβληθεί σχετικό αίτημα, και προφανώς να μας ενημερώσει. Και δεύτερον, να εξεταστεί, ήδη γίνεται αυτό, αλλά το λέω δημοσίως, να εξεταστεί ενδελεχώς από τους δικηγόρους του εγχωρίου και του Δήμου το ακριβές ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιοχών, των 10 περιοχών, για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήματα δημιουργίας αιωλικών πάρκων. Εάν κάποια από αυτές τις περιοχές δεν είναι της εγχωρίου περιουσίας και είναι ιδιωτική, που είναι πιθανό, πάλι υπάρχει δικλίδα ασφαλείας, η οποία είναι η εξής. Ας πάρουμε το κακό σενάριο. Το κακό σενάριο λοιπόν λέει ότι εγώ έχω ένα βουνό δικό μου, το μισθώνω στην εταιρεία Χ για να βάλει 10 ανεμογεννήτριες, 15-20. Από πού θα περάσουν αυτές? Από ποιους δρόμους? Οι δρόμοι από τους οποίους θα περάσουν είναι μέσα από δημόσιες κοινόχρηστες εγχώριες εκτάσεις και έχει πάλι η εγχώριος περιουσία και ο Δήμος στο χέρι του το μαχαίρι και το πεπόνι να μην επιτρέψει τη διάνοιξη οδών. Από την,
από την ιδιοκτησία της, γιατί είναι ιδιοκτησία, σας ξαναλέω. Το γεγονός της ύπαρξης της εγχωρίου περιουσίας είναι κομβική σημασία για τα κύθυρα. Και κατά την άποψη και των δικηγόρων που έχουν εξετάσει την υπόθεση, είναι και το στοιχείο που μας διαφοροποιεί ουσιοδός σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας όπου υπάρχει εμπλοκή του ελληνικού δημοσίου ή σε μερικές περιπτώσεις νησιών του Αιγαίου της Εκκλησίας. Υπάρχουν δηλαδή ιδιοκτησίες σε μερικά νησιά του Αιγαίου, ιερών μονών εκεί της περιοχής, οι οποίες έχουν μισθώσει, έχουν κάνει deals με τις εταιρείες και έχουν μισθώσει μερικές κορυφογραμμές. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Εδώ οι κορυφογραμμές ανήκουν στην εγχώρια. Το δεύτερο είναι ότι προτείνουμε στους επόμενους μήνες να γίνει ένα συνέδριο ημερίδα, πείτε το όπως θέλετε, δεν ξέρω πώς θα το βαφτίσουμε, όπου θα κληθούν να μας πούν τις απόψεις τους όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές, όλες όμως, η ΡΑΕ, το ΚΑΠΕ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Ορνηθολογική, η Αρχαιολογία, το Δασαρχείο, οι πάντες, και αυτό είναι ανοιχτό προς συζήτηση για τους φορείς, ούτως ώστε να καταγράψουμε και να έχουμε στα χέρια μας τις απόψεις όλων των φορέων, όλων όμως, ή οποιαδήποτε θέση και αν αυτοί εκπροσωπούν, και έτσι να μπορέσει το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν κληθεί να παραχωρήσει έκταση, που αυτό σας ξαναλέω μπορεί να γίνει σε 2 ή σε 5 χρόνια, να έχει στα χέρια του όλα τα δεδομένα ώστε να τα λάβει υπόψη τότε. Προφανώς ο Δήμος έχει στα χέρια του τη λύση η οποία είναι η προκήρυξη τοπικού δημοψηφίσματος, είναι κάτι το οποίο το έχω γράψει κιόλας σύμφωνα με το άρθρο 216 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Ξέρετε ότι αυτό είναι ο ανώτατος τρόπος έκφρασης της άποψης των πολιτών. Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, αλλά νομίζω αυτό θα το κάνουμε τη στιγμή που πρέπει. Αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο δεν καλείται να λάβει κάποιο είδους απόφαση, διότι ακόμα σας ξαναλέω η διαδικασία αδειοδότησης των εγκαταστάσεων δεν έχει καν ξεκινήσει. Πρέπει να προηγηθεί η απόφαση έκρησης περιβαλλοντικών όρων, η οποία είναι μια διαδικασία πολύ μακρά. Σίγουρα η περιβαλλοντική αδειοδότηση θα προσβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είτε από το Δήμο, είτε από την Εγχώριο, είτε και από φορείς, και σίγουρα ένας φορέας ο οποίος θα προσβάλλει τις σχετικές διαδικασίες είναι η Ορνηθολογική. Σας το λέω από τώρα, έχω εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή της Ορνηθολογικής, τον κύριο Σγούρο, να το μεταφέρω αυτό. Η Ορνηθολογική θα προσβάλλει όλες τις σχετικές διαδικασίες, γιατί ξέρετε ότι τα κύθυρα και τα αντικύθυρα και τα κύθυρα είναι περιοχή, έχει ζώνες ειδικής προστασίας και περιοχές Natura για την Ορνηθοπανίδα. Και η πρότασή μας λοιπόν είναι ότι αφού γίνει μία ημερίδα η οποία θα καταγράψει όλες τις απόψεις, έχουμε στα χέρια μας και τη λύση του τοπικού δημοψηφίσματος. Επιπλέον, ισχύει η απόφαση 13 του 2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία εξουσιοδοτεί τον δικηγόρο του Δήμου να υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή όχι μόνο για τις άδειες παραγωγής που βγήκαν πριν ένα μήνα, για όλες τις άδειες παραγωγής, όποτε και αν εκδοθούν. Δηλαδή, οι 2 άδειες παραγωγής που δημοσιεύθηκαν στη Διάβγεια προχτές την Παρασκευή, οι 249 και 250, αν θυμάμαι καλά, επίσης θα προσβληθούν με ενδικοφανή προσφυγή. Βέβαια, ο χρόνος τρέχει από τότε, δηλαδή έχουμε ακόμα ένα μήνα. Η εκτίμησή μου είναι ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα αδειοδοτήσει όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση παραγωγής, ξαναλέω. Δεν θα αδειοδοτήσει αιτήσεις οι οποίες είναι αλληλοεπικαλυπτόμενες. Αν δηλαδή από τις 10 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, οι 4 αλληλοεπικαλύπτονται, είναι δηλαδή στις ίδιες περιοχές, εκεί προκρίνεται μία από αυτές που υποβάλλονται. Κάθε απόφαση, κάθε άδεια παραγωγής θα προσβληθεί με ενδικοφανή προσφυγή, διότι είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για περαιτέρω δικαστικές ενέργειες. Αν δηλαδή δεν υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή, δεν μπορείς μετά να κάνεις προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τη συγκεκριμένη αίτηση. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει 30 ημέρες να απαντήσει. Είναι υποχρεωμένη να απαντήσει στις ενδικοφανείς προσφυγές.
Εγώ έχω κάνει έγγραφο βέβαια στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ήδη από τις 3 Φεβρουαρίου, δεν θυμάμαι τι είναι, στο οποίο δεν έχει απαντήσει ακόμα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Στην ενδικοφανή είναι υποχρεωμένη να απαντήσει. Και θα απαντήσει. Είναι σίγουρο ότι θα απαντήσει. Θα δούμε τι θα απαντήσει. Και σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά ζητήματα που όντως υπάρχουν και για τα κύθυρα και για τα αντικύθυρα, έχω κάνει 3 συγκεκριμένες προτάσεις. Καταρχήν να σας πω ότι εμείς ήδη από το 2019, από τα τέλη του 2018 μάλλον, αρχές 2019, έχουμε έρθει σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε υποβάλει ένα αρχικό σχέδιο ενεργειακής κοινότητας για τα αντικύθυρα και ένα για τα κύθυρα, το οποίο ακόμα δεν έχει εξεταστεί. Είναι μία πρόταση η οποία ακόμα δεν είναι καν πρόταση, είναι σχέδιο πρότασης για να μας δώσουν ένα αρχικό ok για να προχωρήσει σε πρόταση. Και σε ό,τι αφορά τα κύθυρα, εμείς προτείνουμε την μελέτη ενός υβριδικού συστήματος παραγωγής ενέργειας, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του και τον αιωλικό και την αιωλική ενέργεια και τη φωτοβολταϊκή, αλλά και την παραγωγή ενέργειας από τα απορρίμματα, διότι όπως ξέρετε, στη Σουηδία αυτή τη στιγμή και στην Αυστρία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν παραγωγή ενέργειας από τα απορρίμματα με τρόπο απόλυτα διασφαλισμένο σε ό,τι αφορά το περιβάλλον, και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση χρηματοδότησης του δεύτερου τμήματος των έργων στο Λαχνό. Μέσα στην πρόταση είναι και αυτό. Και σε ό,τι αφορά τα αντικύθυρα, που εκεί θα ήθελα να σας πω ότι στα αντικύθυρα και στο Αχαθονήσι έχουμε την ακριβότερη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. Η ακριβότερη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη είναι τα αντικύθυρα και το Αχαθονήσι. Επίσης και εκεί είμαστε σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, που όπως ξέρετε θα κάνει μια μεγάλη επένδυση στα αντικύθυρα για την κλιματική αλλαγή και θα είναι οξύμορο πραγματικά το Εθνικό Παρατηρητήριο της Ελλάδας για την κλιματική αλλαγή να ηλεκτροδοτείται από μια μονάδα της ΔΕΗ, η οποία έχει την ακριβότερη παραγωγή ρεύματος στην Ευρώπη. Και έτσι υπάρχει μια πρόταση για τα αντικύθυρα, η οποία έχει γίνει σε συνεργασία του Δήμου, του Εθνικού Αστεροσκοπείου και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία στους επόμενους μήνες θα σχηματοποιηθεί και θα παρουσιαστεί προς χρηματοδότηση. Αυτά είχα να πω αρχικά. Φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν διαβάσει την εισήγησή μου, νομίζω εστάλει εχθές, και μπορούμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία τοποθετήσεων και απόψεων. Στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο θα γραφτεί πρακτικό, γιατί είναι Δημοτικό Συμβούλιο, και δεν έχει να λάβει κάποια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο συγκεκριμένη, γιατί δεν έχει κληθεί να γραμματεύσει για κάτι. Πρέπει όμως να ακουστούν οι απόψεις, να καταγραφούν, είναι μια πρώτη βάση συζήτησης. Και από εκεί και πέρα ο Δήμος συνεχίζει κανονικά τη διαδικασία των ενδικοφανών προσφυγών, παρακολουθεί το ζήτημα πάρα πολύ στενά, σε συνεργασία και με την Ορνιθολογική και με νομικούς συμβούλους οι οποίοι γνωρίζουν τα ζητήματα, και όπως με πληροφόρησε ο δικηγόρος του Δήμου, ο κ. Σεμιτέκολος, θα γίνει και μια ενδικοφανής προσφυγή από κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, αν κατάλαβα καλά, του Καραβά, νομίζω από 60 ή 80 κατοίκους, και ήδη ο δικηγόρος, ο αντίκλητος των κατοίκων, έχει ήδη επικοινωνήσει με τον νομικό σύμβουλο του Δήμου ώστε η επιχειρηματολογία να είναι κοινή και ο ένας να συμπληρώσει τον άλλον. Αυτά είχα να πω καταρχήν και στη διάρκεια της συζήτησης είμαι στη διάθεση όλων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε. Το λόγο είναι ο κ. Μαναγόπουλος. Καλησπέρα, έτσι από εμάς. Καλησπέρα και από εμάς. Ήθελα να ευχαριστούμε για την ενημέρωση καταρχήν του κύριου Δήμαρχο και ήθελα να πω εκ μέρους του συνδυασμού ότι εάν και δεν διευκρινιστούν περαιτέρω τα θέματα που άπτονται τον ΑΠΕ, ο συνδυασμός μας δεν μπορεί να εκφέρει γνώμη, δεν μπορεί να πει ούτε ναι ούτε όχι. Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα, όπως πόσες ανεμογεννήτριες θα πούν. Αν είναι 15, εδώ ακούμε ότι μπορεί να φτάσουμε τον αριθμό των 100 τόσων ανεμογεννητριών. Σε αυτό είμαστε κάθετα όχι. Δεν θα γίνουν τα κύθυρα να γεμίσουν ανεμογεννήτριες. Φανταστείτε ότι κάθε ανεμογεννήτρια που λένε ότι θα μπει έχει 100 μέτρα ύψος και 70 πλάτος ή φτερωτή. Δεν νομίζω ότι τα κύθυρα εμβίκονται
για τόσες πολλές ανεμογεννήτριες. Έπειτα, τι σημαίνει η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στα κύτταρα. Υπάρχουν ανταποδοτικά ωφέλη για το Δήμο, για τους κατοίκους των κυθύρων. Θα ανοίξουν δουλειές. Όλα αυτά πρέπει να διευκρινιστούν για να μπορούμε να πούμε το ναι ή το όχι. Άκουσα από κάποιους ότι όπου εγκατασταθούν ανεμογεννήτρες είναι καταστροφή για την νοσοκομεία. Ένα από τα σπουδαιότερα προϊόντα του κυθύρων είναι το μέλι. Αν είναι να καταστρέφουμε το καλύτερο προϊόν που έχει, ένα από τα καλύτερα προϊόντα που έχουν τα κύτταρα, είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτό. Έτσι, αυτά είχα να πω σαν πρώτη πρωτολογία. Ας μιλήσουν και οι επόμενοι που θα επαφέρουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγόπουλε. Το λόγο είναι ο κύριος Κοντολέου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μελετώντας, διαβάζοντας και μελετώντας την εισήγηση του Δημάρχου από χθες, έχουμε έτσι κρατήσει κάποια σημεία. Καταρχάς, να πω ότι σαν παράταξη και προεκλογικά, θέσαμε το ζήτημα της ενεργειακής αυτονομίας και τελικά ήταν τόσο επίκαιρο. Και νομίζω ότι μπορεί να μας είπατε, να είπατε ότι δεν είμαστε σε θέση να λάβουμε κάποια απόφαση σήμερα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε κάποια πράγματα. Έστω και αν δεν είναι επίσημη απόφαση. Οπότε νομίζω ότι στο τελευταίο κομμάτι σας, είμαστε σύμφωνοι να συζητήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε για την, να δίνουμε την ενεργειακή αυτονομία του νησιού. Παράλληλα, έχω σημειώσει κάποια στοιχεία τα οποία νομίζω ότι πρέπει να τα συζητήσουμε. Καταρχάς, λέτε σε κάποιο σημείο ότι γράφονται υπερβολές για 100 και 200 ανεμογεννήτριες. Πρέπει να πούμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή έχουν αδειοδοτηθεί 60 ανεμογεννήτριες. Σύμφωνα με την νομοθεσία, και το μέτρο είναι 0,53 ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, στα κύθυρα μπορούν να τοποθετηθούν μέχρι 149 περίπου ανεμογεννήτριες. Είναι ο νόμος Φιλιάκη. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, έχουν αδειοδοτηθεί 60 και με βάση τα χαρτιά της ΡΑΕ, τις αιτήσεις που είναι στα συρτάρια, αυτό το νούμερο θα φτάσει πιθανόν τις επόμενες μέρες σε 129. Άρα, το 100 και 200 που γράφεται ως υπερβολή δεν είναι, γιατί βασίζεται στην νομοθεσία. Δεύτερο στοιχείο. Κάπου που γράφεται, λέτε ότι αν είναι, δεν πρέπει να θεοποιούμε ή να δαιμονοποιούμε. Πραγματικά, όταν μιλάμε για αυτά τα νούμερα, σε αυτό το νησί, φυσικά και θα δαιμονοποιήσουμε. Ήδη το 60 είναι ένα μεγάλο νούμερο. Έτσι. Και βέβαια, βλέποντας και τον αριθμό που μπορεί να φτάσει. Μιλήσατε επίσης, είπατε στην εισήγησή σας, ότι έχουμε κάποια δικλείδες ασφαλείας και πολύ σημαντικό είναι η αρχαιολογία. Έχει αποδειχθεί ότι μέχρι τώρα, αν δεν είναι αλφα αρχαιολογική ζώνη, το ΣΤΕ τις προχωράει τις υποθέσεις. Είναι αποδεδειγμένο. Όσον αφορά το διοκτησιακό, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από τη στιγμή που βγαίνουν οι άδειες παραγωγής, αμέσως ξεκινάει η διαδικασία από την εταιρεία που έχει, από την ανάδοχη εταιρεία, η οποία πρέπει ανά 6 μήνες να παρουσιάσει το έντυπο πρόοδο, ένα φύλλο πρόοδου. Μέσα σε αυτό το φύλλο πρόοδου είναι και το διοκτησιακό. Άρα δεν είναι 2 χρόνια. Είναι στο πρώτο εξάμηνο πρέπει να αναφέρεται και το διεκτησιακό. Ποια είναι η πρόοδος σε σχέση με το διεκτησιακό, παράλληλα και με τις υπόλοιπες μελέτες. Άρα δεν έχουμε 2 χρόνια περιθώριο. Γράφεται επίσης στην εισήγησή σας ότι θα λυθεί το ενεργειακό θέμα στα κύθυρα σε σχέση με τις διακοπές και τις τάσεις. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, γιατί η παραγόμενη ενέργεια που από τις ανεμογεννήτριες θα φεύγει εκτός νησιού. Δεν έχουμε στο νησί υποσταθμό. Επίσης, αναφέρεται και κάποια νούμερα για αντισταθμιστικά ωφέλη. Μέχρι τώρα δεν τα δίνανε τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Είναι γεγονός
Από εδώ και πέρα, επειδή υπάρχει πολιτική της κεντρικής διοίκησης, της κυβέρνησης, να τρέξει γρήγορα τις διαδικασίες, ουσιαστικά δίνει και το τυράκι. Φυσικά τα νούμερα που έχετε γράψει στην εισήγησή σας είναι φουσκωμένα και αν θέλαμε να κάνουμε έτσι μια αναγωγή στο τι μένει τελικά στην τσέπη του καταναλωτή, αν σκεφτούμε και τις ετήσιες αυξήσεις που θα έρθουν εφόσον που ΑΠΕ, τα 200 ευρώ ή 150 ή 240 που μπορεί να κερδίζει ο καταναλωτής το χρόνο, δεν είναι ένα νούμερο σημαντικό σε σχέση με την καταστροφή που θα έχει υποστεί το νησί, την απαξίωση της γης και του τουρισμού. Παράλληλα, θα ήθελα να σας κάνω και μια άλλη ενημέρωση. Από το 2014 η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι πρέπει να φτιάξει ένα νέο ειδικό χωροταξικό. Γιατί όπως είπαμε πριν, το χωροταξικό το ειδικό που υπάρχει σήμερα έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει βοηθήσει και βλέπουμε τερατώδεις επενδύσεις αιωλικών βιομηχανικών περιοχών σε όλη την Ελλάδα. Πιεζόμαστε και πρέπει το 2022 να έχουμε φτιάξει το νέο ειδικό χωροταξικό. Μέχρι τότε οι εταιρείες, και αυτή τη στιγμή αυτό κάνουν, πιέζουν την ελληνική κυβέρνηση να γεμίσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν ανεμογεννήτριες. Αυτά για την ώρα. Περιμένω κάποιες απαντήσεις για να δευτερολογήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κονταλέον. Κάποιος από τους δημοτικούς συμβούλους θέλει να τοποθετηθεί. Ο κύριος Μαγκουλάς έχει το λόγο. Ναι, ωραία. Εγώ, καλησπέρα σε όλους. Αυτή τη στιγμή έχουμε να συζητήσουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, που είναι για το μέλλον του νησιού. Πρέπει λίγο άποψη. Κοντά στο μικρόφωνο. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε αρχίσει όλοι και συζητάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και πρέπει να πάρουμε κάποιες σαφείς αποφάσεις και κάποιες σαφείς θέσεις για το μέλλον αυτού του νησιού. Δεν μιλάμε τώρα ούτε ατομικά, ούτε για σύντομο χρονικό ορίζοντα. Μιλάμε για το μέλλον του νησιού. Οπότε είναι πάρα πολύ για μένα σημαντική αυτή εδώ η συνεδρία. Εγώ καταλαβαίνω από αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι το πρόβλημα ξεκινάει από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 3 του 2008, όπου ουσιαστικά επί της ουσίας το Δημοτικό Συμβούλιο τότε, πριν από 10 χρόνια, δέχτηκε την εγκατάσταση των αναμονητριών. Η πρώτη και σαφή ερώτηση δικιά μου είναι εάν εμείς, σαν τωρινή διοίκηση του Δήμου, 12 χρόνια μετά, μπορούμε να ανακαλέσουμε αυτή την απόφαση. Για μένα αυτό είναι ένα πρώτο βήμα. Διότι θεωρώ ότι από εκεί ξεκινάει το κακό. Όλα τα υπόλοιπα επικλείδες ασφαλείας γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μπορούν να ανατραπούν. Είτε αυτό λέγεται αρχαιολογία, όπως είπε ο κ. Κοντολέων, η αρχαιολογία στη ζώνη Β μπορεί όσο ισχύει η απόφασή της, όπως επίσης μπορεί και το ελληνικό κράτος να πάρει κάποιες αποφάσεις και να αλλάξει τα δεδομένα. Για μένα λοιπόν πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά την απόφαση αυτή την 3 του 2008, εάν μπορούμε να την αναθεωρήσουμε. Από εκεί και ύστερα, θα πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε την ενεργειακή πολιτική που θέλουμε να έχει το νησί μας. Να κάτσουμε όλοι μαζί να σχεδιάσουμε πώς θέλουμε να λειτουργήσει ενεργειακά αυτό το νησί. Δεν είναι πανάκια οι ανεμογεννήτριες, υπάρχουν και άλλες μορφές. Υπάρχουν τα φωτοβολταϊκά, υπάρχει, όπως είπε σωστά και ο κ. Δημαρχός, και η καύση των σκουπιδιών και πρέπει να σκεφτούμε out of the box. Γεωθερμία. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε διαφορετικά. Σκεφτόμενοι το μέλλον και τα παιδιά μας, όχι να σκεφτούμε το παρόν. Γνωρίζουμε ότι σε όλη την Ευρώπη πλέον οι ανεμογεννήτριες είναι μια ξεπερασμένη τακτική. Η πρώτη και δεύτερη γενιά οδήγησαν σε νεκροταφεία ανεμογεννητριών, υποβάθμιση τρομερή του τόπου και αυτό πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα για μένα, που είναι η συνέχεια της ακύρωσης της απόφασης της παράταξης, της δημοτικής παράταξης, είναι
να συγκροτήσουμε άμεσα χωροταξικό στα κύθυρα. Πρέπει να κάνουμε χωροταξικό, να αποφασίσουμε εμείς πού θα μπουν οι ανεμογεννήτριες. Όταν αρχίσουν να μπαίνουν ανεμογεννήτριες, το χάσαμε το παιχνίδι. Έχουν διαμορφώσει αυτοί το χωροταξικό για εμάς. Πρέπει εμείς να αποφασίσουμε πού θέλουμε να έχουμε, όχι ανεμογεννήτριες. Για μένα, ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, έχω να κάνω και μία πρόταση, η οποία, και θα κλείσω με αυτή, ίσως είναι λίγο ανατρεπτική και ίσως δεν είναι αυτό που συνηθίζεται στις ελληνικές κοινωνίες, αλλά συμβαίνει στο εξωτερικό. Ίσως θα έπρεπε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να συσταθεί μια δημοτική επιχείρηση ηλεκτρισμού σε μέρος που εμείς θα χωροθετήσουμε και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα όλο το κέρδος, όλο το ενεργειακό κέρδος που θα έχουμε να μένει στον τοπικό πληθυσμό και όχι μόνο ένα 3%. Αυτά για αρχή. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαγουλά. Κάποιος άλλος? Ο δημοτικός συμβούλος, ο κύριος Ζητημιώτης Ήπρον. Ο κύριος Ήπρον. Για δικαστικά μόνο. Εγώ θα έλεγα να μιλήσω ο κύριος Πρόεδρος της Ευκολία. Ζήτησα να μιλήσω. Κύριε Σουγιαννίδη, ζήτησε να μιλήσετε ελευθέως. Το ζήτησε να μιλήσετε ελευθέως. Κι αν δημιουργήσει απορίες, θα ξαναρχίσουμε. Ο κύριος Ζητημιώτης. Ο κύριος Πρόεδρος της Εμφωνίου Περιουσίας Ήπρον. Καλησπέρα και από μένα. Εμένα, καταρχήν, μας εκφράζει αυτά τα οποία είπε ο Δήμαρχος. Θα κάνουμε κι εμείς αυτή την προσφυγή, την οποία θα είναι στο ίδιο τυπογραφό και θα την κάνει ο υπηγόρος του Λίμπη. Θεωρώ ότι θα πρέπει και η Περιφέρεια να πάρει κάποια θέση, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει ακουστεί στις Κυκλάδες, στις προσφυγές, τις έχει κάνει και η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Τα αντισταθμιστικά ωφέλη δεν τα είπε ο Δήμαρχος, αλλά νομίζω ότι θα τα πει τώρα στη δευτερολογία του. Είναι 3% και το 2% και τα λοιπά, τα οποία, εντάξει, αυτά θα σας τα πει ο Δήμαρχος. Αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ, ότι όταν η όλη υπόθεση φτάσει στην εμπόριο, γιατί τώρα εμείς δεν έχει φτάσει σε εμάς, ούτε μας θα φτάσει όταν είναι η ώρα για να μισθώσουμε, για την πίστοση. Εκεί πια θα συνεκτιμήσουμε όλα τα δεδομένα, τις άδειες που θα έχουμε πάρει, την απόφαση του Δήμου, το βασικότερο, τι θα πει ο Δήμος, και θα αποφασίσουμε κι εμείς τις γνωμοδοτήσεις των δικηγόρων, και των δικών μας και του Δήμου, και ενδεχομένως και άλλων, και από εκεί και ύστερα θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Διότι αυτό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι σοβαρό και οπωσδήποτε. Εντάξει, έχει πολλές προεκτάσεις. Θα ήθελα εδώ να πω ότι για το χωροταξικό που συζητάμε τώρα, που είπατε εδώ πέρα, το θεωρούμε και εμείς απαραίτητο αυτό να γίνει. Θα ξέρουμε τι γίνεται. Πού θα πούνε, πόσο θα πούνε κτλ. Δεν έχουμε μια ενημέρωση πλήρη, ας πούμε. Και δεν έχουμε και μια ενημέρωση. Αυτή που είναι για την ημερίδα που λέμε ότι θα γίνει τώρα, αυτή νομίζω ότι θα πρέπει ήδη να έχει γίνει. Ή, εν πάση περιπτώσει, να γίνει αμέσως τις επόμενες ημέρες. Να ξέρουμε τι γίνεται. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε πολλά πράγματα. Το βασικό και το τελευταίο που θα ήθελα να πω για το θέμα το ιδιωτησιακό εκεί κυρίως στις Φοινικίες που ακούω ότι εδώ έχουμε φτάσει να ακούω τώρα στις Φοινικίες ότι όλοι έχουν χωράφια και κάτι. Και ο άλλος λέει με 30 στρέμματα, άλλο με 50 στρέμματα, άλλο με 60 στρέμματα, τώρα αυτός μου στο τέταρτο. Και μόνο οι χώρες λέει εκεί πέρα δεν έχει τίποτα. Τώρα αυτά θα τα δούμε όταν ακριβώς μας πούνε το σημείο που θα ζητήσουν να ενοικιάσουν. Θα πρέπει να φέρουν σε εμάς τοπογραφικά, να φέρουν τίτλους. Αν δεν είναι εμφανή, αν είναι εμφανή η ιδιοκτησία, δεν το συζητάμε, δεν ασχολούμαστε καθόλου. Αλλά στην περίπτωση που είναι αμφισβητούμενοι, θα ζητήσουν να μας φέρουν στοιχεία. Δεν θα παραχωρήσουμε έτσι για να πούμε εμείς ότι ο άλλος βγαίνει και έχει 50 στρέμματα, ας πούμε, από το πουθενά και είμαστε εντάξει, και με ένα τοπογραφικό, θα ζητήσουμε στοιχεία. Και στοιχεία τα οποία θα διαλέξουν οι δικηγόροι. Αυτά ήθελα να πω σε πρώτη φάση. Αργότερα θα δούμε. Αν προκύψει κάποιο άλλο θέμα να διευκρινίζουμε, κάτι να κάνουμε, θα έπαιξε να μείνει εδώ η μυστική αφήσή σας. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το λόγο είναι ο κύριος Δημιώτης. Έχει ζητήσει. Ο κύριος Τρυφίδης. Μπορούμε να περιμένουμε. Μπορούμε να περιμένουμε. Μισό λεπτό, έχει χτύψει το κινητό.
Εκεί για το μαχαίρι και το πεπόνι που είναι δικό μας προηγουμένως, έχουμε το μαχαίρι και το πεπόνι. Να είμαστε και προσεκτικοί που μας αφαιρέσουν το μαχαίρι και το πεπόνι. Έτσι να το έχουν πρόσωπο και αυτό. Γιατί μπορεί να πιάσει κάποια τροποδοκία κάποια νύχτα και να πούμε ότι έξω για χώρες από όλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, ήταν από ένα Υπουργείο γιατί ήταν πολύ σημαντικό και πήγα. Δεχτεί. Προφανώς υποχρεώσεις. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Σύμβουλη, πραγματικά και εμείς συμφωνούμε από την πλευρά μας ότι η συνεδρία είναι πολύ σημαντική σήμερα. Με την έννοια ότι θα χαράξει κάποιες κατευθύνσεις με βάση τις οποίες θα κινηθούμε στο επόμενο διάστημα. Η αίσθηση την οποία έχουμε από την εισήγηση του κυρίου Δημάρχου σαφώς είναι τέτοια που λέει ότι μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος στην κατεύθυνση αυτής της εισήγησης και των προτάσεων που κάνει, γύρω από τον οποίο κοινό τόπο πρέπει να συσπηρωθούμε όλοι, ανεξάρτητα από παράταξη και από ιδιαίτερες απόψεις, ούτως ώστε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα στις κοινές επιδιώξεις. Εμείς εξ αρχής έχουμε δηλώσει και στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο τη διάθεση αυτή και θα την υλοποιήσουμε όπως καταλαβαίνετε και στην πορεία, με την έννοια ότι η διάσπαση δεν θα ωφελήσει κανέναν. Θα ήθελα λοιπόν, ξεκινώντας, αν με επιτρέπετε, να διαβάσω τον τίτλο από το χθεσινό Energy Press, το οποίο είναι το ημιεπίσημο site των ανεμογεννητριάδων και των φωτοβολταϊκών. Ο τίτλος είναι «Άμυνες στους είδα φως και μπήκα στις ΑΠΕ, αναζητεί το ΙΠΕΝ, το Υπουργείο Ενέργειας και Αγορά». Η κυρία Αλεξάνδρα Στούκου, γραμματέας, στην ημερίδα στο ΣΕΦ, είπε τα εξής. Αναφορικά με την νέα διαδικασία γνωστοποίησης που θα αντικαταστήσει την άδεια παραγωγής, μετά τη γνωστοποίηση αμέσως θα υπάρχουν μια σειρά από ρητές προθεσμίες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν από τους επενδυτές και όποιος επενδυτής δεν μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη φάση άμεσα θα χάνει το πολύγωνο του έργου το οποίο και θα απελευθερώνεται. Ελπίζω ότι το πολύγωνο του έργου όχι απλώς θα απελευθερώνεται αλλά θα κλειδώνεται για να μην μπορέσουν ποτέ να έρθουν. Η ρύθμιση αυτή γίνεται για τον εξής λόγο και θα εξηγήσω γιατί τα λέω αυτά τα λόγια. Οι αιτήσεις για άδειες από το Δεκέμβριο που ξεκίνησε ο τελευταίος κύκλος έχουν φτάσει στα 15 GW. Συνολικά οι αιτήσεις για άδειες αυτών των εταιριών είναι 30 GW, ενώ το σχέδιο, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προβλέπει 9 GW. Δηλαδή έχουν κάνει 3 φορές περισσότερες αιτήσεις από αυτές που είχε ανάγκη η Ελλάδα για να φτάσει στους στόχους καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής. Υπάρχει λοιπόν μια απόλυτη αναρχία. Η ΡΑΕ δίνει αφιδώς υπογραφές δεξιά και αριστερά για λόγους που μόνο εκείνη γνωρίζει και οι οποίοι λόγοι δεν πατάνε σε καμία λογική. Η σκέψη μας λοιπόν εξ αρχής, όταν ξεκινήσαμε εμείς την δική μας δραστηριότητα, όπως ξέρετε εδώ και αρκετές ημέρες, σαν παράταξη, ήταν ότι αυτή η αναρχία πρέπει να διακοπεί εδώ και τώρα, ειδικά για το νησί των Κυθύρων, και πρέπει να επανέλθουμε σε λογικές βάσεις που θα συνυπολογίζουν τους ιδιαίτερους παράγοντες του νησιού. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι σε αυτό το ζήτημα. Ο πληθωρισμός αδειών, όπως οι ίδιοι λένε από το Υπουργείο Ενέργειας, θα οδηγήσει σε ένα καινούριο φαινόμενο φούσκας, όπως με τα φωτοβολταϊκά του 2011. Δεύτερο, για να μην ωρεοποιούμε και να μην δαιμονοποιούμε. Η ωρεοποίηση έχει να κάνει με το εξής. Να συμμετέχουμε στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής κατά το μέτρο που μας αναλογεί, έχοντας υπόψη μας ότι δεν είναι μια ουδέτερη διαδικασία. Η διαδικασία ισχυροποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οποιασδήποτε μορφής έχει κόστος. Το κόστος αυτό μεταφράζεται δυστυχώς σε άμεσους φόρους, μέσα κυρίως από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ο πολλής κοσμάκης λοιπόν πληρώνει το άμεσο κόστος. Οι επενδυτές δεν πληρώνουν σχεδόν τίποτα διότι θα τα πάρουν τα περισσότερα λεφτά από τις τράπεζες και από τις επιδοτήσεις. Το γνωστό σύστημα το οποίο έχει παίξει εδώ και 10 χρόνια, τότε το 8, πάλι είχαν έρθει τρέχοντας προς τα κάτω και ήταν οδυνηρό λάθος αυτό το οποίο έκανε τότε το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά προφανώς απαντούσε στις συγκεκριμένες αιτήσεις. Εμείς σήμερα είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο και συζητάμε για άλλο ζήτημα, οπότε δεν μας δεσμεύει κατά τη γνώμη μου καθόλου η απόφαση εκείνη του 2008.
απλώς την κρατάμε στα χέρια, να ξέρουμε ότι τα λάθη καλό είναι να μην επαναλαμβάνουν. Το τρίτο στοιχείο για τους ανθρώπους οι οποίοι καλοπροαίρετα σκέφτονται ότι πρέπει να απαλλαγούμε από τον λιγνίτη, ορυκτά καύσιμα κτλ. Αυτές οι διαδικασίες πρέπει να γίνονται με μια σειρά η οποία να είναι προσεκτική και να μην φύγει. Να μην φύγει τα οικονομικά συμφέροντα της χώρας μας αφενός και αφετέρου να μην φύγει τοπικές κοινωνίες, διότι δημιουργείται το εξής παράδοξο. Οι ίδιοι από το Υπουργείο Ενέργειας, επικεφαλής, παράγοντες, πολιτικοί, που λένε ότι προσπαθούν να μας σώσουν από το λιγνίτη και την καταστροφή και γι' αυτό να βάλουμε πολλές ανεμογεννήτριες, τους ίδιους τους διώξαν από την Πτολεμαϊδα, διότι τους έχουν, θα τους πετάξουν όλους στην ανεργία. Θέλουν λοιπόν όλα τα πράγματα μια ισορροπία και μια πορεία η οποία να είναι λογική. Εμείς λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση λέμε το εξής. Οι επιδιώξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή από αυτές τις ενώσεις των μεγάλων παραγωγών και μεγάλων σε εισαγωγικά επενδυτών είναι σαφείς. Να παρακάμψουν οποιοδήποτε μικρό μπαίνει στη μέση και τους εμποδίζει. Το πετύχανε ήδη διότι ανακοίνωσε ο Υπουργός, ο κ. Κατζηδάκης, ότι οι ενεργειακές κοινότητες δεν μπορούν να προηγούνται πλέον στην αδειοδότηση. Θα πηγαίνουν και αυτές με τη σειρά τους προς τα πίσω, δηλαδή δεν θα πάρουν ποτέ άδεια εν ολίγης, διότι εμποδίζουν τους μεγάλους παραγωγούς και μεγάλους επενδυτές να προχωρήσουν γρήγορα στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Αυτή είναι μια κακή εξέλιξη, στην οποία αν έχουμε κάποια δυνατότητα να αντιδράσουμε, θα ήταν πολύ ωφέλιμο να το κάνουμε. Αντίθετα, η Γερμανία, την οποία πολλοί επικαλούνται σε αυτή τη φάση, έχει καταφέρει το 30% παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να είναι από ενεργειακές κοινότητες. Ενεργειακές κοινότητες σημαίνει αυτό το οποίο είπε ο συνάδελφος ο κ. Μαγουλάς, το 97% να πηγαίνει στην τοπική κοινωνία και το 3% να μένει σε αυτούς τους μεγάλους και όχι το αντίστροφο που προσπαθούν να μας κάνουν τώρα. Δεύτερον, είναι υποχρεωμένη στη Γερμανία, αν θέλουμε να ακολουθήσουμε κάποια μοντέλα, εν πάση περιπτώσει, είναι υποχρεωμένη αυτή η μεγαλοπαραγωγή στη Γερμανία το 20% των μετοχών να το αποδίδουν στις κοινωνίες, στις τοπικές κοινωνίες. Όχι 1% και 3%, 20% στη Γερμανία. Εδώ πέρα λοιπόν εμάς να μας πιάσουν κότσους. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Συγκεκριμένα, για να μην φάμε περισσότερο χρόνο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι σαφές, με βάση και τις τελευταίες δύο αδειοδοτήσεις που ανέφερε ορθώς ο κύριος Δήμαρχος και την προηγούμενη που ανέφερε στην επιστολή του, η οποία επιστολή κατά τη γνώμη μας είναι σε θετική κατεύθυνση και πρέπει να μείνουμε στην πρώτη επιστολή που στάθηκε στη ΔΑΕ, συνυπολογίζοντας και τη σημερινή εισήγηση η οποία είναι λίγο πιο ήπια, αλλά καλό θα ήταν να κρατήσουμε και τα δύο, με βάση περιπτώσει. Η θέση την οποία εκφράζει αυτή η εισήγηση δυστυχώς ότι έχουμε χρόνο δεν είναι ακριβής κατά τη γνώμη μας και λέμε το εξής. Οι δεύτερες άδειες που βγήκαν τώρα μόλις μιλάνε πλέον για διάμετρο, κύριε Παναγόπουλε, 90 μέτρων ευτερωτής, 90, ανεβαίνουμε προς τα πάντα. Λοιπόν, και γράφει σαφέστατα ότι είναι υποχρεωμένος στις υποχρεώσεις του στο άρθρο 10 να ακολουθήσει έκθεση η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με το παράδειγμα 4 που είπε ο κ. Κοντολέων. Οι εκθέσεις είναι σε εξαμηνία βάση. Και αν συνυπολογίσουμε αυτό με αυτό το οποίο είπε η κυρία Σδούκου στη συνεδρίαση την προχθεσινή, ότι θα βάλει γρήγορες προθεσμίες, πρέπει και εμείς να κινηθούμε γρήγορα και να απαντήσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα με τα όπλα που διαθέτουμε. Άρα, συνυπολογίζοντας και την εισήγηση του κ. Προέδρου της Εμπορίου Περιουσίας, την οποία έκανε τώρα, στις προτάσεις που κάνει ο κύριος Δήμαρχος, στην πρόταση 1, η Επιτροπή Εμπορίου Περιουσίας να μην προβεί καμία ενέργεια μίσθωσης προτού ενημερωθεί ο Δήμος, προτού εκφράσει σύμφωνη γνώμη ο Δήμος. Όχι απλώς να ενημερωθεί, δεν θα ενημερωθούμε γενικώς. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Και για να είμαστε όλοι μαζί, είναι καλό και ο ιδιοκτήτης που είναι ο Δήμος να πει τη γνώμη του. Ένα λοιπόν στοιχείο σημαντικό. Δεύτερον, σαφώς αυτό το οποίο λέτε για τις ενεργειακές κοινότητες, με ό,τι περιθώρια υπάρχουν και με ήδη παραδείγματα που υπάρχουν από τη Βόρεια Ελλάδα, πρέπει να το κυνηγήσουμε και κάνετε πολύ καλά, κύριε Δήμαρχε, που το αναφέρετε. Συνολικά, η εκτίμηση την οποία έχουμε για το κομμάτι αυτό των προτάσεων σας είναι θετική. Και νομίζουμε ότι μπορούμε γύρω από αυτές τις προτάσεις να συσπηρωθούμε. Αυτό το οποίο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε είναι το εξής. Ακριβώς δύο παραγράφους παραπάνω λέτε ότι το Συμβούλιο δεν καλείται να λάβει κανένας είδους απόφαση και από κάτω λέτε προτείνουμε. Εμείς λέμε αφού προτείνετε αποδεχόμαστε.
να προχωρήσουμε, να έχουμε ένα κοινό μπούσουλα με βάση τον οποίο κινούμαστε και στο επόμενο βήμα να δούμε τι πρόκειται να κάνουμε. Αυτά ήθελα να σας πω εκ μέρους της παράταξής μας και την προσωπική μου γνώμη κατά το δυνατόν και νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια πραγματικά, επαναλαμβάνω, να έχουμε κοινές θέσεις και να ασχοληθούμε μαζί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τριφίλη. Ο κύριος Δημιώτης έχει ζητήσει τον λόγο. Κύριος Σοδόλεο, ναι. Μία παρατήρηση σχέση με αυτά που είπε ο πρόεδρος σε χωρί. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το θέμα το γνωρίζουμε και μάλιστα αυτά που γράφετε και στην εισήγηση δήμαρχε, τα γνωρίζουμε εμείς ένα μήνα. Δηλαδή δεν μας λέτε κάτι καινούργιο, έτσι. Ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο του Συμβουλίου, έχετε κάνει κάποια συνεδρίαση? Έχετε κάνει συνεδρίαση ή έχετε μιλήσει? Μάλιστα, διότι τα τοπογραφικά. Μάλιστα, τα τοπογραφικά των δύο πρώτων αδειών κυκλοφορούν ένα μήνα. Για το ιδιοκτησιακό συζητάω. Άρα θα έπρεπε σήμερα να είσαι σαν ενημερωμένος. Όχι, δεν μπορούμε να είσαι ενημερωμένοι, γιατί δεν έχουμε τοπογράφων παρά τα άλλα τα οποία δεν έχουμε εμείς κανείς. Μα είναι τοπογραφημένα τα. Υπάρχουν οι χάρτες. Δεν έχουμε τοπογράφων όμως. Μάλιστα. Μην είναι αργά. Επίσης είπατε θα συνεκτιμήσουμε και θα αποφασίσουμε. Αυτή τη στιγμή είναι 60 ανεμογεννήτριες. Τι θα συνεκτιμήσουμε? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή λέμε όχι ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει συνεκτίμηση. Η εγχώριος πρέπει να βγει και να πει ξεκάθαρα όχι. Είναι πολύ απλό το θέμα. Τι θα συνεκτιμήσουμε? 60 και θα βγουν άλλες 60 τις επόμενες μέρες. Δεν έχει να συνεκτιμήσουμε κάτι. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Παντολέον. Ο κύριος Δημιώτης έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω γιατί κάποια από όλα αυτά που έχουν υποθεί μας έχουν ήδη καλύψει. Πριν ξεκινήσω να πω ότι εμείς από παράταξη είμαστε εδώ διαθέσιμοι για όποια συνεργασία με προτάσεις, με ψυχραιμία και με νυφαλιότητα. Αυτό θέλω να το τονίσω γιατί οι δύο εβδομάδες που πέρασαν υπήρξαν πολλά, κυρίως στο διαδίκτυο και το τονίζω πάλι γιατί το έπαιξε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θέλω να το τονίσω ότι είμαστε εδώ ως παράταξη για να συνεργαστούμε με όλους. Και χαίρομαι πολύ που η παράταξη του κ. Παναγόπουλου είναι και αυτή στον ίδιο δρόμο, οπότε όλοι μαζί μπορούμε επιτέλους να καταλήξουμε σε κάτι. Από την εισήγηση του Δημάρχου, που όπως είπε και ο κ. Τριφίλης πριν, συμφωνούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω κατά 90% είμαστε σύμφωνοι και ως προς το κομμάτι της ενημέρωσης, ασχέτως αν εδώ και 15 μέρες την είχαμε αυτή την ενημέρωση, θα μπορούσαμε να είχαμε φτάσει τώρα στο δεύτερο βήμα. Και αυτό το 10% νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Περί δαιμονοποίησης και θεοποίησης όμως και για το ότι η αλήθεια βρίσκεται πάντα κάπου στη μέση. Εάν μιλάμε για τις ΑΠΕ γενικώς ή για τις ανεμογεννήτριες ή για τις 3 ή 5 ανεμογεννήτριες, εάν μιλάμε για 15 συν 15 των δύο πρώτων αδειών, δηλαδή 30, εάν μιλάμε για 14 και 16 άλλες 30-60 που βγήκαν τώρα, τις 50 που εκκρεμούν και τις 148 που τελικά επιτρέπει ο νόμος, τότε η συζήτηση περί καλών και κακών μπαίνει στην άκρη. Προφανώς μιλάμε για κάτι κακό. Αν μιλούσαμε για τα καλά και τα κακά των ανεμογεννητριών γενικά ή των ΑΠΕ, τότε ναι, μπορούμε να κάνουμε συζήτηση και να δούμε ποια είναι τα καλά και τα κακά. Το θέμα λοιπόν στην προηγουμένη περίπτωση, γιατί αυτές οι 148-149 που επιτρέπει ο νόμος να μπουν στα κύθυρα, μπορεί αύριο μεθαύριο με την αναθεώρηση να γίνουν παραπάνω. Το θέμα λοιπόν της συζήτησης στην προκειμένη περίπτωση είναι για αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο. Και εκεί λέμε όχι ξεκάθαρα. Δεν θα μετρήσουμε καλά και κακά γιατί είναι προφανές, ήδη έχει υποθεί, ήδη νομίζω συμφωνούμε όλοι, ότι είναι κάτι καταστροφικό για το νησί μας. Τα μόνα καλά στην προκειμένη
είναι για τους υπερπλούσιους αφέντες που νομίζουν ότι μπορούν να πάνε σε ένα τόπο να τον καταστρέψουν για να βγάλουν εκατομμύρια. Για κανέναν άλλον δεν υπάρχουν καλά στην προηγουμένη περίπτωση. Οπότε συμφωνούμε, όπως είπε και ο Δήμαρχος, με το βλέποντας και κάνοντας. Συμφωνούμε 100% σε αυτό, όμως με μια μικρή προϋπόθεση, βλέποντας και κάνοντας και όχι βλέποντας και περιμένοντας. Και για ποιο λόγο. Θα αναφέρω μόνο 2-3 παραδείγματα. Δεν μπορούμε πλέον να κοιμόμαστε ήσυχοι όπως κάναμε όλο αυτό το καιρό, γιατί όταν η σημερινή πρόεδρος της Δημοκρατίας της χώρας μας ήταν αυτή που με απόφασή της επέτρεψε την εγκατάσταση ΑΠΕ σε ανακασωτές εκτάσεις, τότε δεν μπορούμε να λέμε έχουμε την εγχώρια και κοιμόμαστε ήσυχοι. Από το 5ο τμήμα. Όταν αυτό το 5ο τμήμα λοιπόν του ΣΤΕ, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη και ποια είναι η τάση και η μόδα, αν θέλετε, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, δικαιώνει μόνιμα τους ολιγάρχες και ποτέ τους πολίτες, τότε δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε την αρχαιολογία και κοιμόμαστε ήσυχοι. Και ένα τρίτο, όταν οι νόμοι στην Ελλάδα αλλάζουν μέσα σε μια νύχτα και πάντα για να θωρακίσουν τα συμφέροντα των ολιγαρχών και ποτέ του λαού, τότε δεν μπορούμε να λέμε έχουμε την ευθυγιότητα και κοιμόμαστε ήσυχοι. Ως παράταξη, λοιπόν, είχαμε ετοιμάσει 4 προτάσεις, εκ των οποίων η μία ήδη έχει καλυφθεί από την πρόταση του Δήμαρχου. Και έχει να κάνει με την κοινή πορεία εγχωρίου και εδώ ναι, θέλω και εγώ να συμπληρώσω αυτό που είπε πριν. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση, αν δεν υπάρχουν τοπογράφοι, να βρεθούν οι τοπογράφοι, να πάμε να ξεκαθαρίσουμε αν όντως στις Φοινικίες, στο Μελιγκάρι, στο Κροτήρι, Κεφαλάρι, όπως λέγεται εκεί, αν όντως υπάρχουν ιδιωτικές εκτάσεις. Εδώ λοιπόν, από τις 4 προτάσεις, θα καταλήξω σε 2 και θα σας τις παρουσιάσω. Η μία είναι λοιπόν η συγκρότηση μιας ανεξάρτητης εξαμελούς επιτροπής, η οποία θα τρέξει και θα είναι στρατηγική. Τι εννοώ? Μια επιτροπή η οποία θα αποτελείται, και λέμε εξαμελούς επιτροπής, ώστε να έχει 3 από κάθε παράταξη, δηλαδή 1 από κάθε παράταξη, και 3 καταρτισμένους δημότες μας, οι οποίοι σε συνεργασία με το Δήμο, χέρι-χέρι με το Δήμο προφανώς, θα χαράξουν μια στρατηγική για το τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι ακόμα και στο, σαν παράταξη, ή βάση περιπτώσει εμείς ως Δημοτική Σύμβουλη, είμαστε διατεθειμένοι ακόμα και στο να προχωρήσουμε στη συγκρότηση και να βοηθήσουμε να συγκροτηθεί αυτή η επιτροπή. Και ήδη έχουμε και προτινόμενα μέλη, τον κύριο Σουγιάννη, τον κύριο Μαγκουλά και τον κύριο Κονιολέο, αντίστοιχα δηλαδή από κάθε παράταξη. Χωρίς να τους έχουμε ενημερώσει, πρέπει να σας πω. Έτσι, είναι πρόταση. Και σε οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, εν πάση περιπτώσει. Οι κάτοικοι του νησιού ήδη, μετά εκείνα τα πρώτα καλέσματα, εν πάση περιπτώσει, που γίνανε, έχουν προχωρήσει σε ενημερώσεις από χωριό σε χωριό, ουσιαστικά, οι οποίες, η δικιά μου εμπειρία τουλάχιστον από την Πελαγία, ήταν ότι ήταν αρκετά πλήρης στο βαθμό που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και στην ενημέρωση που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και νομίζω ότι είναι μια δράση που θα έπρεπε να συνεχιστεί από εκεί πλευρά τέλος πάντων των κατοίκων. Η δεύτερη πρόταση είναι, ήταν η δημιουργία, η διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών και των προϋποθέσεων για μια ενεργειακή κοινότητα με τη συμμετοχή του Δήμου. Κάτι που ο Δήμαρχος μας είπε ότι έχει ξεκινήσει ήδη. Εμάς ήταν και στις προεκλογικές εξαγγελίες, αλλά επειδή προεκλογικές εξαγγελίες πολλές φορές με το πέρασμα των χρόνων και με τα άλλα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν πάνε περίπατο, νομίζω ότι αυτή η ιστορία που έχει προκύψει τώρα με τις ανεμογεννήτριες είναι μια πολύ καλή αφορμή για να το τρέξουμε αυτό το θέμα. Θα έλεγα λοιπόν να κάνουμε μια συνάντηση με παρατάξεις εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου, ίσως με αυτήν την επιτροπή που προτείνουμε να δημιουργηθεί, για να δούμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις και αν όντως τελικά μπορούμε στα κύθερα να το κάνουμε αυτό, ώστε να μην μείνει στα λόγια και να μην μείνει στις προθέσεις, αλλά να αρχίσει σιγά σιγά ένα βήμα να γίνεται. Και τέλος, για τις περιβαλλοντολογικές μελέτες. Όσοι λίγο το έχουν ψάξει, γνωρίζουμε ότι η περιβαλλοντολογική μελέτη είναι ένα όπλο στα χέρια κυρίως των εταιριών. Δηλαδή,
βάζουν δύο δικού του περιβαλλοντολόγου, του βγάζουν μια περιβαλλοντολογική μελέτη, του βγάζουν λάδι και δεν υπάρχει πρόβλημα και μπορούμε να βγάλουμε την άδεια για να προχωρήσουμε στην εγκατάσταση. Νομίζω ότι θα ήταν καλό να προβλέψουμε ακόμα και στην επόμενη αναθεώρηση του προϋπολογισμού να υπάρξει κονδύλι για περιβαλλοντολογικές μελέτες, τουλάχιστον στις πρώτες περιοχές που έχουν εκδοθεί άδειες, ώστε όταν έρθει η στιγμή ο επενδυτής να φέρει τους περιβαλλοντολόγους του και παρουσιάσει μια μελέτη έτσι όπως τη θέλει αυτός, να έχουμε εμείς μια δικιά μας μελέτη, η οποία θα είναι έτσι όπως τη θέλουμε εμείς, ή εν πάση περιπτώσει θα έχει αντικειμενικά στοιχεία μέσα. Αυτό και βλέπουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημιώτη. Κάποιος άλλος θέλει να πάρει τον λόγο από τους Δημοτικούς Συμβούλους, ο κύριος Γιαννιτζέκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μετά από 10-12 χρόνια έρχεται ξανά ένα θέμα. Αρχίες του χρόνου ήταν και τότε. Ήταν από τα πρώτα δημοτικά συμβούλια. Όμως πιστεύω ότι αυτή η συνεδρίαση δεν είναι ούτε έκτακτη. Έκτακτη είναι μεν, αλλά το θέμα δεν έχει μπει πρώτη ημερεσία στις 12 η ώρα το βράδυ. Μετά από το σημαντικότατο θέμα της τότε εποχής, το προηγό, είναι και σημερινό βέβαια. Λοιπόν, πρέπει να πούμε κάποια πράγματα τα οποία νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουν. Έχουμε ένα νησί, το οποίο εμείς βέβαια το ξέρουμε, μας το λένε όμως και όλοι οι επισκέπτες, οι όσοι έχουν αποφασίσει να ζουν εδώ, είναι πρικισμένο. Και είναι πρικισμένο από τη φύση. Έχει πλήθος περιορισμών μέχρι τώρα, όσοι ασχολούμαστε με το χώρο της οικοδομής, γενικά για οικοδομές, δηλαδή για ήπιες επεμβάσεις σε σχέση με τα τεχνικά τέρατα αυτά των αιμογεννητριών, έτσι. Και περνάμε από μεγάλο ζόρι μερικές φορές για τις οικοδομές. Θεωρώ ότι η υπόθεση αυτή έχει μια τεράστια αντίφαση. Οι ανεμογεννήτριες, και εγώ θα επικεντρωθώ μόνο στις ανεμογεννήτριες και δεν θα επεκταθώ στις άλλες ΑΠΕ, διότι τα φωτοβολταϊκά όλοι ξέρουμε ότι έχουν εγκαταστάσεις οι οποίες οποιαδήποτε επέμβαση είναι αναστρέψιμη, κάτι που δεν συμβαίνει με τις ανεμογεννήτριες. Η εγκατάσταση μιας ανεμογεννήτριας δημιουργεί τέτοιες επεμβάσεις οι οποίες δυστυχώς δεν είναι αναστρέψιμες, είναι τεράστιες. Αρκεί να δει κάποιος τι σημαίνει θεμελίωση μιας τέτοιας ανεμογεννήτριας, είτε μικρής είτε μεγάλης. Λοιπόν, η αντίφαση είναι στο εξής. Εγκαθίσταται για την προστασία του περιβάλλοντος, έτσι, για να αναστραφεί η κλιματική αλλαγή, ξεπατώνοντας κυριολεκτικά τη φύση, ξεπατώνοντας γενικά όλες τις περιοχές όπου γίνεται η εγκατάσταση. Και για την πρόσβαση και για την σύνδεση, αλλά κυρίως για την εγκατάσταση. Οι περιοχές που έχουν φιλοξενήσει μέχρι τώρα αιωλικά πάρκα, γενικά, μπορείτε να το δείτε από τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν από τις περισσότερες περιοχές, είναι περιοχές γενικά άγονες, πετρώδεις και σε μεγάλη απόσταση από οικιστικά σύνορα. Το δικό μας το νησί δεν είναι τεράστιο σε έκταση, έχει 60 τόσους οικισμούς. Οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές, άρα η οπτική επαφή είναι δύσκολο να αποφευθεί όπου και να μπουν. Οι περιοχές που οι Φινικίες περιπεί δεν είναι άγρονη περιοχή, είναι πράσινη. Και σαν πράσινη περιοχή, σαν δασωμένη περιοχή, πιστεύω ότι και αυτή συμβάλλει στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.
Δηλαδή, αυτό θεωρώ ότι υπάρχει μια σοβαρή αντίφαση σε αυτού του είδους τις εγκαταστάσεις. Εγώ νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι δεν θα πάρουμε απόφαση, όπως είπαμε σήμερα, εκτός από το πώς θα μεθοδεύσουμε την περαιτέρω διαδικασία. Όμως, νομίζω ότι για κάποιες δεσμεύσεις μπορούμε να ταχθούμε όλοι σε αυτούς τους άξονες. Ότι δεν θα γίνει κανένα παιχνίδι κάτω από το τραπέζι. Εγώ νομίζω ότι είναι μια δέσμευση που μπορούμε να την πάρουμε όλοι. Ξέρετε, είχα την μικρή εμπειρία σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο να ξεπυκνώνουμε βήμα-βήμα, ενώ μας ήρθε ξαφνικά, ότι πριν να έρθει εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο με την επίκληση ότι στις 31 του συγκεκριμένου μήνα θα συνεδρίαζε η ΡΑΕ και μέχρι τότε έπρεπε να πάρθει κάποια απόφαση, μετά βέβαια ξεδιπλώθηκε ότι είχε έρθει εκπρόσωπος της εταιρείας, είχαν πετάξει με ελικόπτερο για να δουν καλύτερα την περιοχή κλπ. Άλλη δέσμευση, ότι εμείς, δηλαδή οι δημότες, αφού ενημερωθούν απόλυτα και στο σύνολό τους, όσοι βέβαια το επιθυμούν, με διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθήσουν μετά από τη σημερινή συνεδρία, στην ημερίδα ή στην συζήτηση ή στην παρουσίαση, όπως θα την οργανώσουμε, και θεωρώ εδώ θα πρέπει να γίνει από κοινού, εκείνοι θα αποφασίσουν για το πώς θέλουν να οδεύσει το νησί μας σε αυτή την ιστορία. Και κυρίως οι νέοι, διότι έχω την αίσθηση ότι αυτοί έχουν το κυριότερο λόγο σε αυτό το πράγμα. Όσον αφορά για το ΣΤΕ, επειδή θίχτηκε, πάλι όσοι ασχολούμαστε με τον χώρο της οικοδομής και έχουμε ασχοληθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, διαπιστώνουμε ότι με επίκληση το άρθρο 24 του Συντάγματος που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, καταστρατηγούνται και ακυρώνονται συστηματικά νόμοι οι οποίοι εφαρμόζονται για πάρα πολλά χρόνια ακριβώς που έχουν σχέση με την οικοδόμηση και δεν θεωρώ ότι καταστρέφουν το περιβάλλον. Δηλαδή θεωρώ ότι στα τεχνικά θέματα το ΣΤΕ, δεν θα τραπώ να το πω, είναι ανημέρωτη. Έχουν όμως τη δυνατότητα να αποφασίζουν. Αυτά προς το παρόν και ευχαριστώ που με ανοιχτήκατε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σουγιάννη. Κάποιος άλλος από τους δημοτικούς, ο κύριος Κομινός έχει το λόγο. Εγώ πιστεύω ότι με ακούτε και με φωνάζω δυνατά. Θεωρώ ότι η σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι η αρχή ενός μαραθωνίου. Μαραθωνίου αγώνων που θα χρειαστεί να συστρατευτούμε και να επιστρατευτούμε οι πάντες. Η αποψινή όλη η ανθρωπία είναι για μία φορά ακόμη απογοητευτική. Ούτε 100 άτομα δεν είμαστε εδώ για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα πω αυτή τη στιγμή ούτε ένα ναι ούτε ένα όχι, παρότι μέσα μου έχω ξεκάθαρη θέση και αυτό το ξέρουν κάποιοι που βρίσκονται εδώ από το παρελθόν και από συναντήσεις που είχαμε τότε. Θεωρώ ότι σε αυτή τη συγκράτηση λοιπόν και σε αυτούς τους αγώνες που θα ακολουθήσουν, να είστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσουν αγώνες, πρέπει τουλάχιστον να καταφέρουμε να πετύχουμε τον έλεγχο πάνω στις διαθέσεις των οποιονδήποτε και οι διαθέσεις αυτές μπορεί να είναι οποιαδήποτε μορφής. Καταργούμε την εγχώρια περιουσία που αυτή τη στιγμή είναι όλο μας. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να γίνει αυτό το πράγμα. Όσο για να αυτό είναι αρκετά ιστορικό δεδομένο. Έτσι. Λοιπόν, να καταφέρουμε τουλάχιστον να έχουμε τον έλεγχο και όταν χρειαστεί η ώρα να δώσουμε τον τελικό αγώνα. Χαίρομαι που στην εισήγησή του ο Δήμαρχος καταλήγει δημοψήφισμα στα Κύθρα. Εύχομαι να μην φτάσουμε εκεί. Αλλά αν χρειαστεί να το κάνουμε και αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κομινέ. Το λόγο για τον κύριο Δήμαρχο. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Ήταν όλες οι τοποθετήσεις εξαιρετικές. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε όλοι στην ίδια πλευρά της βάρκας. Είναι προφανές. Βέβαια, αυτό ξέρετε ότι πολλές φορές οδηγεί τη βάρκα, αλλά έχουμε και τα αντίβαρα. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να διευκρινίσω μερικά θέματα τα οποία τέθηκαν, πιστεύω και τα έχω σημειώσει όλα, αλλά πριν τα πω αυτά θα πω ότι κύριε Τριφύλλη μάλλον είστε προφήτης, διότι πριν με διέκοψε η κυρία Ζούκου στο τηλέφωνο. Ρυθμίστηκε μια συνάντηση την Πέμπτη το μεσημέρι στο γραφείο της για αυτά τα θέματα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα ανταποδοτικά, η καταρχήν κρίση μου είναι η εξής. Θα είχε ανάγκη ο νομοθέτης να θεσπίσει ανταποδοτικά αν αυτή η επένδυση ήταν απόλυτα ασφαλής και σε θετική κατεύθυνση. Τι σημαίνει ανταποδοτικά? Σου παίρνω κάτι και σου δίνω κάτι. Και επειδή σου παίρνω πάρα πολύ, σου δίνω και κάτι για να μασάς. Αυτό σημαίνει ανταποδοτικά. Τώρα, ας μην γελιόμαστε, έτσι. Τα ανταποδοτικά όμως που προβλέπονται στον νόμο, για να ενημερωθεί ο κόσμος, είναι το εξής. Είναι 3% επί του τζίρου, το οποίο διαμοιράζεται ως εξής: 2% στο τοπικό δήμο ως έσοδο και 1% ως απομείωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της περιοχής. Σε ό,τι αφορά την απομείωση, δεν γνωρίζω να σας πω πού εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά το έσοδο, γνωρίζω. Μπορώ να σας πω το παράδειγμα του Δήμου Ίδρας. Θα ξέρετε, φαντάζομαι, ότι στο Δήμο Ίδρας ανήκει το νησάκι του Αγίου Γεωργίου, έξω από το Λαύριο, το Σαν Τζόρτζι το λεγόμενο, το οποίο είναι ιδιοκτησία του Δήμου Ίδρας, με ένα συμβόλαιο του 1800, τέλος πάντων, στο οποίο μια εταιρεία έχει τοποθετήσει 23 ανεμογεννήτριες. Άρα, εκεί είναι στο Δήμο Ίδρας, αλλά δεν είναι και στην Ίδρα, έτσι, δεν είναι πάνω από τα κεφάλια τους, είναι σε ένα νησάκι στη μέση της θάλασσας. Από αυτό το νησάκι όμως, από αυτό το παραγόμενο στο Σαν Τζόρτζι της Ίδρας, ο Δήμος Ίδρας εισπράττει 60.000 ευρώ το μήνα. Αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω, γιατί μου το βεβαίωσε ο Δήμαρχος. Δεν μου λέει ψέματα δηλαδή. Προφανώς όμως η συνολική αντιμετώπιση είναι ότι κάποιος σου δίνει ανταποδοτικά γιατί κάτι κακό σου κάνει. Ή αν δεν σου κάνει κάτι κακό, δεν σου κάνει κάτι καλό πάντως. Σε ό,τι αφορά την αρχαιολογική ζώνη Α και Β, όντως το Συμβούλιο της Επικρατείας, το 5ο τμήμα, έχει δικαιώσει σωρευτικά και σωριδών όλες τις εταιρείες ανεμογεννητριών. Όλες. Νομίζω δεν υπάρχει ούτε μία απόφαση αρνητική, αν υπάρχει θα είναι εύρημα. Αλλά νομίζω δεν υπάρχει καμία. Εδώ υπάρχει μία διάκριση. Εάν οι περιπτώσεις αυτές που έφτασαν στο ΣΤΕ είχαν άρνηση ή όχι από την αρχαιολογική υπηρεσία καταρχήν. Πρέπει να το δούμε. Αυτό δεν ξέρω να το απαντήσω. Πάντως, στη β' φάση της διαδικασίας αδειοδότησης, η γνώμη της αρχαιολογικής με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα οποία ορθώς είπατε ότι μπορεί αύριο το πρωί να αλλάξουν, είναι αποφασιστικής σημασίας. Εξού και το 2012 η εταιρεία αυτή με έδρα Τριζινία, η οποία ήθελε να βάλει τρεις ανεμογεννήτριες στο Μερμικάρι, πήρε μια οριστική απόφαση αρνητική από το τοπικό συμβούλιο, δεν είχε πάει στο ΚΑΣ, είχε πάει στο τοπικό συμβούλιο και έτσι η διαδικασία σταμάτησε. Σε ό,τι αφορά όμως την αναβάθμιση του δικτύου διανομής των κυθύρων, πρέπει να σας πω πως ούτε μία ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να μπει αν δεν αλλάξει το καλώδιο με την εάν. Αυτό είναι τεχνικό προαπαιτούμενο. Και το κόστος αλλαγής του καλωδίου των κυθύρων με την Νεάπολη δεν το αναλαμβάνει ο ΔΕΒΙΕ, το αναλαμβάνουν οι ετούσες εταιρείες. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα πάντα. Άρα αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Για την απόφαση 3 του 2008, προφανώς μπορεί να ανακληθεί, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να ανακαλέσει οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση ανεξαρτήτως συνθέσεως και χρονολογίας. Θα το δούμε με τους νομικούς και μάλιστα αν θα μπορούσε αυτό να είναι και ένα επιχείρημα σε επόμενη φάση. Η Περιφέρεια, άκουσα για την Περιφέρεια, σωστό, η Περιφέρεια παρεμβαίνει σίγουρα στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, γιατί είναι δεσμευτική η γνωμοδότηση της Περιφέρειας για την έκδοση της ΑΕΠΟ, της Απόφασης Έκδοσης Περιβαλλοντικών Όρων, και εκεί προφανώς η Περιφέρεια θα πρέπει να συγκραφιστεί με το Δήμο. Σε ό,τι αφορά τις ενεργειακές κοινότητες,
Εμείς σας ξαναείπα ότι έχουμε ετοιμάσει μια πρόταση και για τα κύθυρα και μια για τα αντικύθυρα, δύο προτάσεις. Δυστυχώς έχουμε δύο προβλήματα. Πρώτον, το σημερινό νομικό πλαίσιο είναι μάλλον αποτρεπτικό. Δηλαδή είναι κατ' επίφαση για τη δημιουργία των ενεργειακών κοινοτήτων. Και το δεύτερο είναι ότι αναμένεται, όπως είπατε και εσείς, ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο. Και αυτό θέλω να μας διευκρινίσει την Πέμπτη η κυρία Σδούκου, γιατί είναι η καθήλυνα αρμόδια η οποία το σχεδιάζει. Για να δούμε αν θα συνεχίσει να είναι αποτρεπτικό ή αν θα μπορέσουμε πράγματι να δημιουργήσουμε κάτι τέτοιο. Η ενεργειακή κοινότητα ουσιαστικά είναι αυτό που είπε ο κ. Μαγουλάς. Είναι μια τοπική παραγωγή ενέργειας. Σε καμία περίπτωση δεν απεξαρτάται πλήρως από τους γενικούς κανόνες. Αλλά είναι μια τοπική παραγωγή ενέργειας, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας επιστρέφει ως κέρδος οποιοδήποτε είδους στην τοπική κοινωνία, γιατί είναι η τοπική κοινωνία. Δεν έρχεται ένας εξωγενής παράγοντας. Μια ενεργειακή κοινότητα, βέβαια, από αυτά που μας είπαν οι ειδικοί, γιατί εγώ αυτό το θέμα το συζήτησα στις Βρυξέλλες τον Οκτώβριο που είχα πάει, των ενεργειακών κοινοτήτων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους καθήλυνα αρμόδιους, δεν σου λύνει όλα τα προβλήματα και δεν σε κάνει 100% αυτάκι. Έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό. Σε ό,τι αφορά την συγκρότηση της Επιτροπής, ήταν και δική μου πρόταση, με προλάβατε, την κερδίζετε προφανώς. Και θα σας πω σε τι θέλω να καταλήξω. Το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν είπα ότι θέλω να βάλει σήμερα απόφαση, εννοούσα ότι θέλω να βάλει και της διαδικασίας αδειοδότησης των ανεμογεννητριών. Θα γραφτεί απόφαση και η πρότασή μου είναι θα γραφτεί πρακτικό και θα αποφασίσουμε, θα πούμε, αποφασίζει ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, εγώ προτείνω, με βάση το κείμενο το οποίο σας έχει διανεμηθεί, το αποφασίζει να έχει τα εξής σκέλη. Να έχει τα σκέλη 1-8 με τις εξής διορθώσεις και προσθήκες. Στο πρώτο σκέλος να ζητηθεί εγγράφος από την Επιτροπή Εμπορίου Περιουσίας να μην προβεί σε καμία ενέργεια μίσθωση εγχώριας έκτασης, εάν της υποβληθεί σχετικό αίτημα, προτού λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Συμφωνείτε, συμφωνείτε. Δεύτερον, να εξεταστεί άμεσα και σε βάθος από την Επιτροπή το ιδιοκτησιακό καθεστώς των περιοχών για τις οποίες έχουν υποβληθεί αιτήματα και να δημοσιευτεί δημόσια πρόσκληση προς ιδιώτες, ό,τι κάναμε με το αεροδρόμιο, να προσκομίσουν τίτλους κυριότητος για το σύνολο των περιοχών στις οποίες, οι οποίες φαίνονται στην ιστοσελίδα της ΔΡΑΕ. Αυτό σας θυμίζω, το κάναμε για το αεροδρόμιο, για την επέκταση του διαδρόμου προσγειώσεως απογειώσεως. Αναρτάται δηλαδή ο πίνακας των συγκεκριμένων πολύγων, αναρτώνται επί 30 μέρες, θα δούμε επί πόσο κτλ. Και καλούνται οι πολίτες, οι οποίοι σας θυμίζω ότι φέρουν το βάρος αποδείξεως στην περίπτωση αυτή. Δηλαδή, δεν καλεί η εγχώριος περιουσία σαν το δημόσιο. Δεν οφείλει να αποδείξει την κυριότητά της διασυμβολέου, η κυριότητά της εκμένεται από τον νόμο. Ο ιδιώτης, σε οποιαδήποτε περιοχή των κυθύρων και των αντικυθύρων, πρέπει να προσκομίσει τίτλο κτήσης. Και σε ό,τι αφορά τις χρησικτησίες, υπάρχει η κάλυψη του νόμου για τη χρησικτησία επί δημοσίας εκτάσεως. Είναι συγκεκριμένες οι διατάξεις, θα τις αναφέρουμε. Εγώ λοιπόν θα προτείνω στο νούμερο 2 να προσθεθεί και να κληθούν οι ιδιώτες να υποβάλουν συμβόλαια, τυχόν συμβόλαια ή τίτλους κυριότητας, θα δούμε πώς θα το διαμορφώσουμε εκεί, για τις εκτάσεις αυτές. Μέχρι το 8 δεν έχω να αλλάξω κάτι και έχω να προσθέσω το 9, το οποίο θα είναι να συμπεριληφθεί στην πρώτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού κωδικός με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων όχι μόνο περιβαλλοντικών, συνολικά επιπτώσεων, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, τουριστικών, δεν ξέρω τι». Εκπόνηση μελέτης επιπτώσεων από την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στα κύθυρα, όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να. Γιατί αυτό έχει ένα κόστος το οποίο μπορεί να μην είναι μικρό. Θα πρέπει να γίνει το λεγόμενο τεύχος προεκτίμησης αμοιβής. Γιατί αυτό είναι μελέτη. Έτσι. Θα το δούμε και πώς θα το κάνουμε αυτό. Θέλω με τους μηχανικούς, γιατί τι πτυχίο θέλει, ας πούμε. Μπορεί να θέλει τρία πτυχία. Μπορεί να θέλει οικονομολόγο, μπορεί να θέλει περιβαλλοντολόγο, μπορεί να θέλει. Δεν ξέρω, θα το δούμε αυτό. Και το 10 είναι προφανώς η συγκρότηση της Επιτροπής, την οποία καταρχήν να ενημερώσω ότι με βάση τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί δικές του επιτροπές. Μια τέτοια είναι η Τουριστική Επιτροπή, έτσι. Να συγκροτηθεί Επιτροπή Παρακολούθησης συνολικά του ζητήματος, αλλά θα την κάνουμε με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε μέχρι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με τις παρατάξεις να έχουμε καταλήξει σε συγκεκριμένα ονόματα και σε σύνδεση κτλ. Μισό λεπτό να δω αν έχω σημειώσει και κάτι άλλο.
Νομίζω όχι προς το παρόν. Αυτά σαν διαμόρφωση, αν θέλετε, της τελικής πρότασης και να υπάρξει και η δευτερολογία των συναδελφών. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Πρόεδρος της Αγωγής. Για τα φωτοβολταϊκά που ότι ήταν φούσκα το 11. Επειδή είναι ένας από τους παθόντες, εγώ είμαι σε ένα πέντε. Να σας πω τι έγινε, δεν είναι κουβέντες. Τα φωτοβολταϊκά δεν πήγανε τότε με φύγκλος αρχείου. Κανούσα. Με φύγκλος αρχείου. Εγώ όμως, έχω προσφύγει στα δικαστήρια. Δεν πήγε κανένας άνθρωπος 15 να προσφύγει στα δικαστήρια. Το δικαστήριο το δικό μου εκδικάστηκε στις 17 Δεκεμβρίου. Προχτές. Μετά από αλλεπάλληλες αναφορές κτλ. Που δεν είχαν τίποτα να ισχυριστούν του δασαρχείου. Δεν είχαν τίποτα. Τυπικά για κάτι παραγραφές μιλάγανε για τέτοια πράγματα. Περιμένω την απόφαση. Στο στάδιο της δευτερολογίας έχει κάποιος να πει κάτι. Ο κύριος Παναγόπουλος έχει το λόγο. Δεν θα καταχρωστώ όλο τον χρόνο. Σας θέλω να μιλήσετε, να σας ακούσουμε. Αυτά που είχα να πω, τα είπα στην πρωτολογία μου. Θέλω να πω ότι στον κύριο Δήμαρχο ότι είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά της βάρκας. Θα έλεγα καλύτερα είμαστε όλοι στη μέση, γιατί με ένα κυματισμό θα φύγουμε όλοι κάτω. Έπειτα θέλω να απαντήσω στον κύριο Σούγιαν που πολύ σωστά είπε ότι αυτό είναι ένα έκτακτο δημοτικό συμβούλιο το οποίο γίνεται κατόπιν ετοίματος σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Καλό είναι να γραφτεί για έτσι για την ιστορία. Το τρίτο που έτσι με προβλημάτισε λιγάκι, το άκουσα από τον κύριο Δήμαρχο, ότι και σας φέρω ένα παράδειγμα. Πάω και βγάζω λοιπόν μια άδεια για να χτίσω ένα σπίτι σε ένα οικόπεδο που δεν μου ανήκει. Και μετά πάω στον ιδιοκτήτη και του λέω, κοίτα, έβγαλα την άδεια, δώσε μου το οικόπεδο. Κάποιο λάθος πρέπει να έχει φάβα. Δεν μπορώ απλά η λογική μου σαν άνθρωπος, σαν Δημήτρης Παναγόπουλος, αυτό μου λέει, δεν πάω να κάνω κάτι, να ξοδέψω λεφτά σε ένα οικόπεδο που δεν μου ανήκει ή τέλος πάντων που δεν έχω ένα συμφωνητικό. Γι' αυτό θα έλεγα ότι αν το συμφωνητικό είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2008, αυτή πρέπει να ανατραπεί. Σήμερα έχουμε 2020, δεν έχουμε 2008. Έπειτα ήθελα να πω ότι άκουσα και τον κύριο Σούγιαν ότι ό,τι γίνει με τις ανεμογεννήτριες είναι μη αναστρέψιμο. Αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ. Αυτό το μη αναστρέψιμο πραγματικά μου δημιουργεί έτσι πολλές σκέψεις μέσα. Ήθελα να ξέρω ότι αν περάσει αυτή η 25ετία, τέλος πάντων μπουν οι ανεμογεννήτριες και περάσουν αυτά τα 25 χρόνια, τα απορρίμματα όλα αυτά, τι θα γίνουν. Αυτή η μη αναστρέψιμη αλλίωση του περιβάλλοντος των κυθύρων ή να πω καλύτερα της περιοχής, εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ. Επίσης, ακούω για θόρυβο, ακούω για βόμβο, ακούω για αλλίωση της τοπικής πανίδας. Όλα αυτά είναι θέματα και προβληματισμοί που πρέπει να μας προβληματίσουν όλους μας, αν και εφόσον πρέπει να μπουν αυτές τέλος πάντων οι ανεμογεννήτριες. Και τέλος, από εκεί που θέλω να καταλήξω, είναι ότι όταν οριμάσουν οι συνθήκες, τότε πρέπει να γίνει η επίκληση του άρθρου 216 του νόμου 3463 του 6, που λέει δημοψήφισμα. Αυτή είναι η γνώμη. Πρέπει ο λαός των Κυθύρων να αποφασίσει για το μέλλον του και όχι 17 άτομα του Δημοτικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Παναγόπουλε. Βέβαια θα σας διορθώσω ότι το Συμβούλιο αυτό δεν είναι έκτακτο. Είναι ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και προήλθε ύστερα από αίτημα του κυρίου Δημάρχου και του συνόλου των μελών της μειοψηφίας. Ευχαριστώ γι' αυτό. Ο κύριος... Ζητήσα το λόγο, κύριε φίλε. Ο κύριος Κοντολέων έχει το λόγο. Λοιπόν, απλά θέλω να συμφωνήσω στις διορθώσεις του Δημάρχου και στα τελευταίους προτάσεις που έκανα.
Παρ' όλα αυτά, θα ήταν καλό, άποψή μου, να βγάλει και μια δημόσια επίσημη. Θα δημοσιευτεί, όχι και η εγχώριος, θα ήταν καλό να βγάλει μια επίσημη, γιατί μέχρι τώρα θέση της, μια τοποθέτηση δημόσια. Γιατί όπως είπαμε, έχουμε το μαχαίρι και το καρπούζι, αλλά πρέπει να φανεί αυτό. Θα μπορούσαμε να υπερθεματίσουμε για τα μειονεκτήματα των ανεμογεννητριών επί ώρες. Και εγώ και ο κύριος Μάκοπος και εσείς. Αλλά νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο και ουσιαστικά, έστω και έτσι, θα πάρθει μια απόφαση σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κοντολέο. Νομίζω ότι η κύριε Δημοτική Σύμβουλη... Α, ο κύριος Σουγέννης έχει τον λόγο. Ζητήσατε, δεν ζήτησε ο κύριος. Ο κύριος Μαμουλάς έχει τον λόγο. Λοιπόν, συμφωνούμε από ό,τι φαίνεται όλοι στα βασικά. Πρέπει όμως, φεύγοντας από εδώ, να είναι σαφές το αν είμαστε υπέρ των ανεμογεννητριών ή κατά. Ξέρω, Δήμαρχε, ότι είναι δύσκολο αυτό, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε. Δηλαδή, ή τουλάχιστον να εκφραστούμε ανοιχτά, διότι είμαι σίγουρος ότι η όρεξη των μεγαλοεπενδυτών έχει φτάσει στις 60, όπως είπαμε. Οπότε πλέον, όπως είπε ο κ. Γεωργιώτης, είναι σαφές εάν είναι καλό ή κακό. Και άρα είναι σαφές το ότι θα πρέπει όλοι εμείς να πάρουμε μία απόφαση. Εάν είμαστε υπέρ των ανεμογεννητριών ή κατά. Άσχετα με τις προτάσεις αυτές που και αυτές είναι στη σωστή κατεύθυνση και πρέπει να γίνουν. Εγώ θα πρόσθετα άλλο ένα άρθρο, το οποίο το γνωρίζω ότι το ξέρετε και είναι σε διαδικασίες του ευρύτερου κυβερνητικού σχηματισμού, αλλά πρέπει και εμείς να κινήσουμε πιο γρήγορα τις διαδικασίες για το χωροταξικό. Ξέρω ότι υπάρχει μια διαδικασία, αλλά πρέπει να είναι. Επίσης, θα ήθελα να μας ενημερώσετε σχετικά με το ενεργειακό σχέδιο που έχει καταρτήσει ο Δήμος, με ποιον το συνέταξε και τι προβλέπει. Μια απλή ενημέρωση και ίσως κάποια στιγμή να περάσουμε από το Δήμα το πάρουμε. Και επίσης θεωρώ πολύ σημαντικό, φεύγοντας από εδώ, να έχουμε πάρει μια απόφαση για ανάκληση της απόφασης της 3 του 2008. Είναι για μένα προαπαιτούμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μαμουλά. Το λόγο έχει ο κύριος Τσιφίλης. Το λόγο έχει ο κύριος Σουγέννης. Πολύ σύντομα. Μία ερώτηση στον Πρόεδρο της Εγχωρίου. Κύριε Βενάρδο, έχει πέσει στην αντίληψή σας αν τότε που είχε πάρθει εκείνη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας, Διαχείρισης Περιχωρίου Περιουσίας είχε πάρει κάποια σχετική απόφαση, είχε στείλει κάποιο σχετικό έγγραφο, γιατί θυμάμαι τον τότε Πρόεδρο, ο οποίος σε μια συγκέντρωση που είχε γίνει στον ποταμό υπεραμεινόταν των ανεμογεννητριών και μάλιστα με το επιχείρημα ότι κι αν κάποτε παλιώσουν και χαλάσουν θα έρθουν οι γύφτοι επειδή έχουν οι ανοξείδωτα κομμάτια μέσα, θα τις διαλύσουν και θα τις πουλήσουν. Θα προσπαθήσετε μετά δύο κουβέντες ακόμα για να μην ξαναπάρω τον λόγο. Στον κύριο Παναγόπουλο, αν κάποιος πάει και χτίσει σε αλλού οικόπεδο, αυτός που έχει το οικόπεδο παίρνει και το χτίσμα, όχι το οικόπεδο άλλος. Λοιπόν, βέβαια αυτό είναι αστείο τώρα, έτσι, γιατί δεν τις κάνουν τις ανεμογεννήτριες σε αυτή την περίπτωση. Το μη αναστρέψιμο που είπα προηγουμένως δεν είναι για τα απορρίμματα που θα δημιουργηθούν από τις ανεμογεννήτριες, είναι από το ξεκύλιασμα της γης για να θεμελιωθεί, δηλαδή πραγματικά αν θα δείτε φωτογραφίες από τη θεμελίωση μιας ανεμογεννήτριας, θα τρομάξετε. Έχει μια επιφάνεια περίπου 200 τετραγωνικά με πάρα πολύ ισχυρό οπλισμό, με μπετά τα οποία θα είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθούν και βέβαια η φυσική καταστροφή είναι αναστρέψιμη. Αυτή είναι. Όσον αφορά για τα απορρίμματα, τα απορρίμματα που θα δημιουργηθούν από μια χαλασμένη ή εγκαταλελειμμένη ανεμογεννήτρια, ξέρετε, διδακτική φτώχευση της εταιρείας
καμία ευθύνη για να την πάρει, θα περιμένουμε ή το δημόσιο ή το Δήμο μετά να την πάρει και να την πάει πού σε ένα μισή. Πού να πάει αυτά τα φτερά, πού θα πάει αυτές τις, αυτά τα εξαρτήματα. Ο κύριος Δήμαρχος έχει. Πρέπει να σας πω ότι πριν τη λήψη της απόφασης του 2008 από το Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε μια αλληλογραφία του τότε Δημάρχου με τον τότε Πρόεδρο της Εμπορίου Περιουσίας και έχω στα χέρια την επιστολή του τότε Πρόεδρου της Εμπορίου Περιουσίας, του κ. Μεγαλοκονόμου, η οποία είναι ασαφής κατά την άποψή μου, δεν λαμβάνει θέση. Λέει το εξής, θα σας τη διαβάσω γιατί είναι πολύ σύντομη. 14 Ιανουαρίου 2008. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, με την επιστολή αυτή επιθυμώ να σας γνωστοποιήσω τα εξής. Επειδή ίσως κατά το έτος 2008 ληφθούν αποφάσεις τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και από την Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων, σχετικές με τη δημιουργία στο νησί μας εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εναλλακτικές πηγές, θα πρέπει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, δηλαδή μέσα σε 15 μέρες από την ημερομηνία του εγγράφου, προσθέτω εγώ, να καταρτιστεί από το Δήμο Κυθήρων επιχειρησιακό πρόγραμμα που να γίνεται μνήμα για το ενδεχόμενο αυτό. Διαφορετικά δεν θα μπορούν να ληφθούν οι εν λόγω αποφάσεις. Επειδή ο Δήμος, λόγω του μικρού του πληθυσμού, δεν υποχρεούνται να συντάξει τέτοιο πρόγραμμα, ας γίνει ό,τι οι κείμενες διατάξεις στην προκειμένη περίπτωση προβλέπουν. Για το ίδιο θέμα θεωρώ υποφελή συνάντηση του Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής μας για να γίνει ενημέρωση και συζήτηση σαν πρώτο βήμα. Χρήσιμη θα είναι και η παρουσία ειδικών. Αυτό είναι το έγγραφο του τότε Προέδρου της Εμπορίου Περιουσίας, για το οποίο γίνεται μνήμα και στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή ουσιαστικά δεν λέει κάτι συγκεκριμένο. Εδώ λοιπόν έρχεται το ζήτημα του τοπικού χωροταξικού, ξέχασα να απαντήσω πριν. Όντως αυτή τη στιγμή υπάρχει σε προτεραιότητα η εκπόνηση τοπικού χωροταξικού σχεδίου για όλους τους Δήμους. Θα γίνει με γκρουπ Δήμων, δεν θα γίνει για τους 336 Δήμους ταυτόχρονα. Θα γίνει ανά 50-50 Δήμους. Θα είμαστε ή στην πρώτη ή στη δεύτερη πενηντάδα. Αυτό όπως θα θυμάστε, εγώ το είχα συζητήσει ήδη από το καλοκαίρι με το Γενικό Γραμματέα Χωροταξικής. Με συγχωρείτε γιατί υπάρχει κάτι επίγον. Υπάρχει μια φωτιά στα Μητάχα. Πήγαινε Γιάννη, πήγαινε. Ναι, το τοπικό χωροταξικό λοιπόν είναι σε διαδικασία αυτή τη στιγμή. Δεν θα έλεγα ανάθεσης άμεσης, αλλά είναι σε διαδικασία, προοδευτικά θα προχωρήσει η διαδικασία και σε ό,τι αφορά την ανάκληση της απόφασης του 8 μπορούμε σαφώς να την ανακαλέσουμε και σήμερα, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν θα έχει άμεση επίπτωση στις ήδη διενεργηθήσεις, στις ήδη εκδοθήσεις από τη ΡΑΕ αποφάσεις, γιατί η διοίκηση δεσμεύεται, δηλαδή η τότε Δημοτική Αρχή κατά κάποιο τρόπο δέσμευσε αυτές τις διαδικασίες. Ωστόσο, μπορούμε να την ανακαλέσουμε. Και σε ό,τι αφορά την πρόταση να τοποθετηθεί σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι ή όχι, εγώ δεν τη θεωρώ σωστή, διότι αλλιώς δεν έχει νόημα αυτό το οποίο είπαμε πριν, ότι θα προβούμε στη σύνταξη, στην εκπόνηση μιας ειδικής μελέτης. Εμείς θα την εκπονεί, εμείς θα την. Με τη δική μας, στο δικό μας χέρι, η οποία θα εκτιμά το σύνολο των επιπτώσεων. Και κατά την κρίση μου, δεν γίνεται, αν δεν εκτιμηθεί το σύνολο των επιπτώσεων αντικειμενικά, να λάβουμε σήμερα μια τέτοια θέση. Οπότε θα ήθελα αυτό να πάει σε επόμενη συνεδρίαση μετά την εκπόνηση και την πραγματοποίηση αυτής της μελέτης. Συνεπώς, καταλήγω σε ό,τι αυτά που είπα πριν. Δεν ξέρω, το 11 λοιπόν να είναι η ανάκληση, αν συμφωνείτε, της απόφασης του 2008. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Το λόγο έχει ο κύριος Τρίτης. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω στον Δήμαρχο και στους Δημοτικούς Συμβούλους, μήπως θα ήταν ωφέλιμο να ακούσουμε τους πολίτες, πιθανόν να κατατεθεί κάποια πρόταση η οποία είναι χρήσιμη και μετά να κλείσουμε την οριστική απόφαση,
Σε όφελος όλων θα είναι, πιστεύω αυτό. Να περιμένουμε λιγάκι, μην οριστικοποιήσουμε. Βεβαίως, εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουν να τοποθετούνται οι πολίτες. Δώστε μου 5 λεπτά να ενημερωθώ και για τη φωτιά. Δεν ξέρω, θέλετε διάλειμμα ή αν. 5 λεπτά διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται η συνεδρίαση. Το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, προτού να δώσουμε το λόγο στο κοινό. Λοιπόν, για να συγκεραστούν όλες οι απόψεις, θα διαμορφώσω την τελική πρόταση σε ό,τι αφορά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως εξής. Το νούμερο 1 θα είναι η εξής έκφραση. Εκφράζει την αντίθεσή του σε κάθε είδους επένδυση που δεν προστατεύει το φυσικό, πολιτιστικό, οικιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του νησιού. Νομίζω είναι σαφής η τοποθέτηση, ξεκάθαρη και δεν αφορά μόνο τα αιωλικά, γενικότερα. Γιατί αύριο το πρωί μπορεί να έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα grand resort των 600 κλινών, all inclusive, ας πούμε. Λοιπόν, θα τα δούμε αυτά. Δεύτερον, να ζητηθεί εγγράφος από την εγχώριο περιουσία να μην προβήσει καμία ενέργεια μίσθωσης πρωτοπλάβη τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Τρίτον, όπως είπαμε, να κληθούν οι ιδιώτες, θα γίνει με σχετική διαδικασία να υποβάλουν συμβόλαια. Τα υπόλοιπα δεν αλλάζουν και προσθέτουμε στο τέλος την εκπόνηση μελέτης συνολικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στα Κύθυρα και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και την ανάκληση της απόφασης 3 του 2008 του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά και ο λόγος εσάς. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Θα παρακαλέσω όσοι από το κοινό τοποθετηθούν να είναι σύντομοι και περιεκτικοί. 3 λεπτά για τον κάθε ομιλητή, νομίζω ότι είναι αρκετά. Το λόγο έχει ο κύριος Σάμιος Γιώργιος. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύμβουλοι και φίλοι, η δική μου θα πω το εξής, θα το πω με νούμερα, γιατί δεν έχουν υποθεί νούμερα. Για να γίνει ένας εκφραθισμός σε μια θεμελίωση, σε μια ανεκμοκινήτρια, γιατί το λέω, γιατί ήμουν πρώην τεχνικός ΔΕΗ, έχω ασχοληθεί με το θέμα και γνωρίζω πραγματικότητες. Λοιπόν, θέλει 300 με 350 κυβικά ανεκμοκινήτρια αφαίρεση εδάφους. Λοιπόν, όταν μπουν τα μπάζια όμως, αυτά διπλασιάζονται και παραπάνω. Οι μηχανικοί σας θα σας πούνε πόσο γίνονται τα μπάνια, τα μπάζια. Όταν αυτά όμως απλωθούν στο βουνό, από 60 ανεμογεννήτρια, συζητάμε για πάνω από 30.000 τόνους μπάζια. Τι ωραίο διακοσμητικό στοιχείο θα είναι στο βουνό αυτό. Ένα το κρατούμενο. Τα μπετά που μπαίνουν για την θεμελίωση, που είναι του τάξη των 300-350 κυβικών, δεν αφαιρούνται ποτέ από το έδαφος. Άρα μένουν μόνιμα μετά από 20 χρόνια ένα ωραίο υποδρόμιο επί 60. Και όσες είναι. Εντάξει, τα σίδερα πολύ δύσκολα αφαιρούνται διότι δεν συμφέρουν. Παραμετά έχουμε 30-50 ή όσες ωραίες σχολιασμένες κολόνες του βουνού. Αυτό να το γνωρίζουμε. Δεν αφαιρούνται. Δεν συμφέρει να αφαιρεθούν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα ανοιχτούν οι δρόμοι. Θα είναι τουλάχιστον 6 μέτρα πλάτος σε όλα τα βουνά, δηλαδή θα υπομεροδούν οι βουνοκορφές. Όσο αφορά τώρα το Μερμηγκάρι, δύσκολα μπαίνει εκεί ανεμογεννήτρια. Είναι το θέμα της αρχαιολογίας σε βαθμό που υπάρχει σπήλαιο παλαιοντολογικής σημασίας. Είναι τεράστιο το θέμα αυτό και το δευτερεύον υπάρχει το SSR, το ραντάρ της πολιτικής αεροπορίας που θα εμποδίσουν οι Έλληνες στη λειτουργία. Άρα αυτό δεν προχωράει από εκεί. Δηλαδή φέρνει το Μερμηγκάρι εκτός τελείως. Μένουν οι άλλες τοποθεσίες. Τώρα θα πέσω θέμα και δημόσιας υγείας. Αυτό δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Οι ανεμογεννήτριες, οι σύγχρονες ειδικά, παράγουν ήχους όχι μόνο στο ηχητικό φάσμα, στο ακουστικό που γνωρίζουμε από 20 κύκλους μέχρι 20 κιλοκύκλους, αλλά και υπόηχους. Οι υπόηχοι αυτοί ταξιδεύουν μέχρι και 20 χιλιόμετρα. Σε ακτίνα όμως 3,5 χιλιόμετρων είναι το νοσοκομείο. Αυτό όμως επηρεάζει πολύ αρνητικά τους ασθενείς και όσοι έχουν επιματοδότες και νευρολογικά προβλήματα. Έχει τεράστιο πρόβλημα αυτό το πράγμα. Έχει πολύ μελέτη. Αυτά που να σας τα αναλύσω, άμα θέλετε, άμα έχετε χρόνο, πολύ αναλυτικά μετά. Το θέμα είναι
μετά τι να αφήσουμε στα παιδιά μας από το βουνό. Θα αφήσουμε λιποδρόμια, παλού και τι. Ποιος θα τα αναλάβει τα έξοδα αυτά, τι κλείδες θα πούνε αν αποφασίσει τίποτε να γίνει τέτοια κίνηση. Υπάρχει το θέμα τώρα, οι αρμογενείτες, θα πούμε λίγο στο τεχνικό κομμάτι, οι αρμογενείτες γυρίζουν με 18 με 23 στροφές στον άνεμο. Δεν ακούγεται πολύ, αλλά υπάρχει ένα βουπ συνεχόμενο. Αυτό ταξιδεύει πάρα πολύ, από 3 μέχρι 20 χιλιόμετρα μακριά, στο ευθεία γραμμή. Υπάρχει το θέμα της διαμόρφωσης, δηλαδή υπάρχει αεροδυναμική διαμόρφωση. Δηλαδή, το πάνω μέρος του έλικα με το κάτω μέρος του έλικα έχουν άλλη διαφορετική πίεση ανέμου. Άρα δημιουργεί μια ταλάντωση. Η ταλάντωση αυτή στα αγγλικά λέγεται aerodynamic modulation, που είναι να το ελέγξετε αυτό το πράγμα, ή αεροδυναμική διαμόρφωση ελληνικά. Αυτό είναι τρομερό πρόβλημα, διότι παράγονται ήχοι που ενοχλούν τους ανθρώπους μέσα στον ύπνο τους. Είναι διαπεραστικοί, δεν σταματάνε με τίποτα. Να φανταστείτε ότι αυτά τα στοιχεία τα είναι από τη Γερμανία και την Ολλανδία, που τα εδάφη είναι, οι ανεμογεννήτες είναι θεμελιωμένες σε χώμα, σε μαλακό, σε μιλά, που θεωρητικά απορροφάται ο ήχος. Εμείς που έχουμε βράχο εδώ, δημιουργούμε τεράστιο πρόβλημα, διότι επισέρχεται το πιεζοκρυσταλλικό φαινόμενο. Και θέλει πολύ προσεκτική ανάλυση αυτό το πράγμα. Διότι μπορεί να ακούσετε πράγματα που δεν φαντάζεστε. Σε αυτήν από τα 800 μέτρων γύρω από τις αρμογεννήτριες εξαφανίζεται κάθε ζωή πάνω στην επιφάνεια της γης. Είτε αυτός λέγεται λαγός, φίδι, σκατζόχυρος ή οτιδήποτε άλλο κινείται μέσα και πάνω στη γη. Εξαφανίζονται. Είναι υπόγειοι. Τώρα θα πούμε στο θέμα αυτό που είναι υπόγειος. Εξαφανίζονται τα πάντα. Ερημώνει αυτό το μέρος. Σπίτι να κατοικηθεί πλησιάζει από 800 μέτρα, νομίζω με τον νόμο απαγορεύεται. Και πάλι εκεί υπάρχει θέμα. Στο εξωτερικό ορισμένοι λένε 3 χιλιόμετρα μακριά από το τελευταίο σπίτι του χωριού. Από την τελευταία αναγκογεννήτρια. Υπάρχει η διαφορά της πίεσης που αυτή η πίεση στους έλικες δεν μπορεί να την καταλάβουμε εμείς εύκολα, μετριέται όμως με μικροβαρόμετρα. Υπάρχει δηλαδή τοπική αλλίωση της βαρομετρικής πίεσης. Επιτόπου σε αυτό το σημείο. Υπάρχει διαφορά τεράστια, θέλει πολύ προσοχή αυτό. Έχει επιπτώσεις, τι έχει αυτή η διαφορά βαρομετρικής πίεσης. Δημιουργεί άγχος, ταχυκαρδία, πίεση, σωματική και ψυχική υγεία. Δηλαδή έχουμε θέματα υγείας χοντρά. Και αυτό φαίνεται, όσοι έχουν επιματοδότηση ή άλλα νευρολογικά προβλήματα, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Παρακαλώ, συντομεύετε, κύριε Λίσσα. Να συντομεύσω. Λοιπόν, αν θέλετε να πούμε βασικά πράγματα, κάτσε να δούμε, αφού θέλετε να συγκομεύσω, έχω πολλά να πω, αλλά δεν με αφήνετε, λοιπόν. Μπορείτε να τα καταθέσετε, αν θέλετε, αν έχετε πολλά. Λοιπόν, σημειώσεις, θα το κάνω το επίλογο τελείως να κλείσει, αφού θέλετε να κλείσω, και άμα θέλετε το συνεχίζουμε. Υπάρχουν 4 πράγματα που θέλω να αναφέρω και να τα ελέγξετε, ένα προς ένα. Και το ένα λέγεται, σε να τα γράψει ο κόσμος αν θέλει να τα ελέγξει, λέγεται σχέδιο Καλέργη. Ατζέντα 21, ατζέντα 30 και η λέξη infrasonics. Η λέξη infrasonics είναι υπόγειη, αλλά αναλυτικά να το δείτε αυτό το θέμα γιατί είναι τεράστιο. Δηλαδή σε σκοτώνει και δεν το ξέρεις, δεν το ακούς και πεθαίνεις. Τόσο καλά. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σάμι. Το λόγο έχει ο κύριος Κοντόζης. Ο κύριος Κοντόζης. Ορίστε κύριε Κοντόζη. Πολύ σύντομα και περιληπτικά. Δύο παρατηρήσεις. Καταρχάς, ήθελα να επισημάνω το εξής, ότι δεν αναφέρθηκε κανένας στην προϊστορία της υπόθεσης αυτής, ότι ήδη τα περασμένα χρόνια είχαμε κάποια επιτροπή η οποία δούλεψε σκληρά πάνω από 10 χρόνια για να είμαστε στο σημείο σήμερα να μην έχουμε ακόμα ούτε μία αναμονήτρια. Δεν είχε. Να πω, δεν το θυμήθηκε κανένας, να το πω έτσι. Να κάνει αναφορά στο θέμα αυτό. Συμμετείχαν πολλοί.
και από το Συμβούλιο του Σημερινού, εγώ το Δημοτικό. Ο κ. Παναγιώτης Σιμαντιώτης είναι στην Επιτροπή την ΕΠΟΑΚ. ΕΠΟΑΚ είναι σημαίνει η Επιτροπή Πρωτοβουλία στην Οδολογική Ανάπτυξη των Πηγών. Ο Δημιώτης, ο Νίκος, ο Πέρας, ο Παναγιώτης ο Σκουρίς, διάφοροι και πολλοί. Ο Αντώνης ο Πρωτοψάτης, δεν ξέρω αν είναι εδώ. Ο Άρης ο Σταύρος, ο οποίος είναι υποστηρικτής μας. Μένει στην Κρήτη τώρα, αλλά έχει βοηθήσει ξανά και πολλές φορές. Αυτές οι πρώτες παρακρίσεις. Μπαίνω στην πρόταση της Επιτροπής, λοιπόν της ΕΠΟΑΚ. Όπως το 2006, το 2008, το 2010 έτσι και το 2020. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει σχεδόν τίποτε. Οι ίδιες εταιρείες, η ίδια μέθοδος, η ίδια μεθόδευση στη δουλειά να πάρουν, να μπουν μέσα στα πρόγραμμα, οι ίδιες υπηρεσίες, ο ίδιος ο λαός, από τον οποίο ζητούν, ούτε λέω το πολύ, σιγά σιγά βέβαια, με γλυκό τρόπο να του δεσμεύσουν γη και υπάρχει. Το θέμα των ΑΠΕ, αγαπητέ Δημαρχέ, είναι πολύ καλά γνωστό λοιπόν στους ειδικότες. Γιατί έχουν προηγηθεί πολλές συγκεντρώσεις και διαπρακτηρίες, έχουν γίνει μάλιστα υψηλού ενδιαφέροντος τουλάχιστον στην Αττική, θα έλεγα, διότι στην αιχμή του δώρατος τότε είχαμε μια δυνατή επιστημονική επιτροπή, η οποία φρόντιζε την κάθε προσπάθειά μας να την τεκμηριώνει πλήρως, ώστε να μην υπάρχει εμβολία για όλα αυτά τα οποία λέγαμε. Και στα 10 χρόνια λοιπόν, βασικό αντίπαλο είχαμε τότε μόνο ένα, τη Δημοτική Αρχή. Τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση, από την διαπιστώρω σήμερα, με μεγάλη μου χαρά, να είμαστε και μια φορά συνεργάστε. Εν πάση περιπτώσει, να μην κοιτάμε να βγάλουμε ένα στο μάτι του άλλου. Τότε μας πολεμήσανε βάναυσα, πολύ σκληρά. Και δήμαρχε νομίζω κάτι εξακούσε εδώ. Επειδή λοιπόν, όπως προείπαμε, δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από τότε, τουλάχιστον τίποτα το ουσιαστικό, η θέση μας, οι επιστημόνων, του λαού πρώτα απ' όλα, των επιστημόνων, των επιτροπών, των οργανώσεων, των σωματείων του Λυσιού, νομίζω λίγο πολύ, σχεδόν όλο του τη δηλαδή, του λαού είναι η εξής. Η πρώτη, να γίνει μια επιλογή των πλέον ενδειγμένων φορέων, μορφών, συγγνώμη, ΑΠΕ, μόνο για την κάλυψη των τοπικών αναγκών. Το έχω ξαναπεί, δεν είμαστε τα καλύτερα. Να γίνει δηλαδή αυτόνομο θεωρησί, όπως πολύ ωραία με το σύνδημα του Ιωσήλ, να γίνει τα επικίνδυνα. Το ωραιότερο για μένα να πούμε πώς να γίνει. Αναλογικά, προσφέρει συμβάλλοντας έτσι αναλογικά στη γενική προσπάθεια μείωση των ρήπων, λιμνίκη κτλ. Δεύτερο, να γίνει η εξάλληψη των γραφειοκρατικών και αποτρεπτικών πολιτικών στην προώθηση και χρήση μικρών τοπικών και οικιακών ΑΠΕ. Και αυτό είναι πολύ συζητήσιμο. Σε αντιδιαστολή με τις τεράστιες και εκτός κλίμακας για τον τόπο μας προτινόμενες εγκαταστάσεις. Αυτό γίνεται πάρα πολύ σε πολύ αναπτυγμένο βαθμό στην Ολλανδία και αποδίδει πολύ καλά. Το μέλλον λοιπόν του τόπου μας δεν μπορεί να το καθορίζουν μόνο τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια κανενός. Σε ό,τι αφορά την εισήγηση του Δημάρχου, τη θεωρώ γενικά πολύ θετική. Θα πρέπει σύντομα όμως να γίνει, χρόνος πολύ δεν υπάρχει, μια επιστημονική ομάδα η οποία θα καθορίζει όλα, θα συντονίσει μάλλον όλα τα προαναφερόμενα για να μην υπάρχουν τυχόν λάθη στη χείρη στο χειρισμό του θέματος και για να υπάρχει τελική απόφαση με ομόφωνη πλέον την άποψη του κόσμου και να αντιμετωπιστούν από κοινού τα όποια προβλήματα. Αυτά από το παρόν και αν χρειαστεί. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κοντόζη.
Το λόγο έχει ο κύριος Βασιλάκης. Γεια σας. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να κάνω δύο, αρχικά τρεις τοποθετήσεις πάνω πληροφοριακού περιεχομένου. Η πρώτη φορά τις άδειες που έχουν υπηρεθεί τώρα για τα κύτταρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κατηγορίας Α1, που σημαίνει ότι όποια στη διαδικασία της αδειοδότησης εγκατάστασης, όποια περιβαλλοντική μελέτη θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στο περιβαλλοντικό μητρό, και εκεί θα υπάρχει δύο μηνών διαβούλευση. Δεν περνάει το περιφερειακό συμβούλιο, ούτε από σε αυτή τη φάση, εάν παραμείνει κατηγορία Α1. Αν με τον νόμο μεταπέσει σε κατηγορία Α2, τότε θα περάσει περιφερειακό. Το λέω αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η περιβαλλοντική μελέτη που θα πρέπει αντιμελέτη, ας πούμε, ή όποια μελέτη ξεκινήσει να συντάσσεται, τη στιγμή που θα υπάρχει αυτή η δύο μηνών διαβούλευση, θα είναι έτοιμη και θα είναι ένα σημαντικό όπλο. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά το κόστος του ρεύματος, μία, δύο-τρία νούμερα, τα οποία δεν υπάρχει χρόνο να τα αναλύσουμε, απλά θα πω το εξής. Οι δύο χώρες με τη μεγαλύτερη, αριθμό ανεμογεννητριών στην επιφάνειά του είναι η Αυστραλία και η Γερμανία. Στην Αυστραλία, έπεσε η κυβέρνηση, και ένα από τους βασικούς λόγους ήταν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους. Στην Ελλάδα, αν δεν υπήρχαν ανεμογεννητρίες, το κόστος του ρεύματος θα είναι 5 λεπτά η κιλοβατόρα. Αυτή τη στιγμή, με τις ανεμογεννητρίες που υπάρχουν στη χώρα, το κόστος είναι 12 λεπτά η κιλοβατόρα. Αυτό που δίνεται πίσω σε δήμους, οι οποίοι περιοχές που παράγουν ρεύμα, είναι ένα λεπτό πίσω. Δηλαδή, πληρώνεις 11 λεπτά την κιλοβατόρα. Αυτά με μία μικρή επιφύλαξη, αλλά τέλος πάντων είναι θέματα προς καλύτερη ενημέρωση. Επίσης, ό,τι αφορά την εγχώρια περιουσία, υπάρχουν αυτή τη διάθεσή μας τα τοπογραφικά και των 4 περιοχών που έχουν αναδιοδοτηθεί με άδειες παραγωγής, είναι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ τον Λεωδέτο Κοντόζη, αυτός θα είχε από το αρχείο του τότε. Είναι τοπογραφικά των μετεριών με βάση τις οποίες χωροθέτησαν. Οπότε μπορείτε να δείτε τις διαθέσεις σας και με βάση αυτά, με ένας τοπογράφος να πάρει τα τοπογραφικά και να πάει να χτυπήσει τα σημεία, να δει πού είναι τέλος πάντων αυτά τα πολύου. Αυτά σε ό,τι αφορά τις τοποθετήσεις πάνω γενικώς πληροφοριακού περιεχομένου. Τώρα, γενικότερα, μια γενικότερη τοποθέτηση, ας πούμε, δική μου, είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση. Δεν το άκουσα, μου είπαν κτλ. Συμβαίνει. Όμως, οφείλει όποιος είναι στοιχειωδός σοβαρός, πρέπει να ενημερώνεται όσο γίνεται καλύτερα. Και το άκουσα και που συμβαίνει στα κύτταρα κατά κόρο, ενώ ότι συμβαίνει στην κοινωνία, οφείλουμε όλοι μας να είμαστε σε μεγαλύτερη γρήγορση και να προσπαθήσουμε τις πληροφορίες που ακούμε να τις διασταυρώνουμε. Διότι αυτό είναι το πιο βασικό αυτή τη στιγμή, στην πρώτη φάση, όπλο. Έτσι ώστε ο κόσμος αφενός, όταν ενημερώνεται, ενεργοποιείται κοινωνικά, και αφετέρου, το δεύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να ασκήσει οποιοδήποτε έχει ένα συμφέρον να κάνει δικοφανή προσφυγή απέναντι σε αυτές τις αποφάσεις. Δηλαδή, κοινωνικά οφείλουμε να είμαστε ενήμεροι και νομικά ο καθένας ο οποίος έχει ένα συμφέρον μπορεί να κινηθεί. Αυτό δεν πάει αντίθετα με την προσφυγή του Δήμου, πάει προς θετικά. Οι δύο επιστήμονες, οι δύο δικηγόροι, οι οποίοι κάνουν τις προσφυγές, ενώνουν τις δυνάμεις τους και μπορούν να δικαστούν και λόγω συνάφειας μαζί προσφυγές. Άρα, αν αυτή τη στιγμή βγήκαν δύο άδειες, όποιος θεωρεί ότι έχει ένα συμφέρον μπορεί να το κάνει και βοηθάει και το Δήμο του. Δεν είναι το αντίθετο, βοηθάει την διαδικασία που έχει επιλέξει ο Δήμος. Τώρα, αυτή τη στιγμή, και κλείνω, σημαίνει το εξής. Τα τελευταία χρόνια η διοίκηση, η νομοθεσία, τα δικαστήρια έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια ένα πλαίσιο το οποίο είναι δύσκολο να νικηθεί. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να γίνει το εξής. Όπως αυτή τη στιγμή οι εταιρείες έχουν ένα team δικηγόρων, ένα team μηχανικών, διάφορα team και θα προσπαθήσουν να πάρουν αυτές τις άδειες εγκατάστασης, οφείλουμε και εμείς να γίνουμε ένα team. Με πρώτον, όπως σε κάθε εταιρεία υπάρχει ένα αφεντικό, εδώ έχουμε ένα δήμαρχο, έχουμε ένα δημοτικό συμβούλιο και όλοι εμείς από κάτω, ασκώντας την κοινωνική μας υποχρέωση να ενημερωνόμαστε σωστά και τη νομική μας υποχρέωση έχοντας ένα συμφέρον, και από εκεί πέρασαν ένα team, όπως κάνει κάθε εταιρεία αυτή τη στιγμή, και καλά κάνει γιατί είναι εκασκείται το επιχειρηματικό της συμφέρον, να έχουμε τα δικά μας team και να μπορέσουμε να έρθουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Και ό,τι γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλάκη. Ορίστε, κύριε. Να προσθέσω κάτι για την ευδικοφανή προσφυγή που ξέχασα να το πω πριν.
Όπως σας είπα, η ΡΑΕ έχει υποχρέωση εντός 30 ημερών να απαντήσει. Εάν η ΡΑΕ απορρίψει τις εντυπωφανείς προσφυγές, μετά προσφεύγουμε κατευθείαν στα δικαστήρια. Έτσι, το γνωρίζετε αυτό. Δεν μπορεί να μην απαντήσει. Θα απαντήσει. Θα απαντήσει και θα πει τα δικά της προφανώς. Αλλά η διέξοδος που δίδεται μετά είναι κατευθείαν προσφυγή στα δικαστήρια. Ο κύριος Αναστασόπουλος έχει το λόγο. Άκουσα που είπες ότι προκειμένου να αποτρέψεις την επέλαση την εισβολή ανεμογεννητριών έχεις 4 ισχυρότατα όπλα. Θα πρέπει να ξέρεις, κύριε Δημάρχε, ότι τα λεφτά είναι πολλά και τρώγοντας ανοίγει όρεξη. Τα λεφτά λοιπόν καθιστούν τους επιχειρηματίες που αυτοί θα εγκαταστήσουν, τους καθιστούν άπιστους και αδίστακτους. Πρέπει να ξέρεις ότι όχι μόνο την αρχαιολογική υπηρεσία φέρνουν χειροπολιά, έχουν φέρει και ολόκληρες τις κυβερνήσεις, όλες μέχρι σήμερα. Στα σχέδιά τους εντάσσονται, θα έχεις ακούσει από τις κυβερνήσεις, στα πλαίσια της πράσινης ανάπτυξης, πράσινης αρπακτής λέω. Και βέβαια πάντα οι κυβερνήσεις νομοθετούν υπέρ τους. Μακάρι να νομοθετούσαν δήμαρχοι υπέρ των λαϊκών αναγκών. Θα είχαν λυθεί όλα τα λαϊκά προβλήματα και εσύ δεν θα έχεις καθόλου πονοκέφαλο να τρέχεις από εδώ και από εκεί να λύσεις τα άλλα. Το δεύτερο περίμενα από τον πρόεδρο της εφορίου, ο οποίος είπε λίγο πολύ, μας είπε ότι να δούμε το φίδι και θα αποφασίσουμε. Κύριε Πρόεδρε, βλέπεις το σειρμό το φίδι, περιμένεις. Μα άμα δεις το φίδι, θα έχει φάει πρώτα το νησί και θα φάει και εμάς όλους και σένα πρώτο. Το τρίτο, Δήμαρχε, είπες γιατί να προσφύγεις στα δικαστήρια. Καταρχήν, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητη. Οι ίδιοι επιχειρηματίες επικαλούνται, μα άμα έχετε αντιρρήσεις, να προσφύγετε στα δικαστήρια. Έχω τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από απέναντι από τη Μονεβασιά, τον Δήμαρχο, που τους έπιασε στην κυριολεξία στον ύπνο, μπήκανε στα κουλέδια και τώρα ποιο είναι το σχέδιο τους. 500 να γαζώσουν ολόκληρο τον Καγκομαλέα, εκεί έχει αρχαιολογική κάνει μία ιστορικά και βέβαια και περιοχές Natura. Βέβαια ο Δήμαρχος εκεί Μεσοβέζος τι βγαίνει και λέει. Να είσαστε ευχαριστημένοι διότι απέτρεψα από τις 800 θα πούνε μόνο 500. Δημοψήφισμα. Είναι αρνητική η εμπειρία Δήμαρχη και το ξέρεις από το δημοψήφισμα του 2015. Το βράδυ βγήκε όχι και το πρωί μόλις συμφωνήσαμε και είναι. Για την προσωπική μου άποψη όσον αφορά την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στο νησί μας. Απορρίπτω με τα δελιγμίας οποιαδήποτε κατάσταση και εξηγώ τους λόγους. Το φυσικό περιβάλλον του νησιού και το τοπίο, το ίδιο επιβαρημένο από την αδιαφορία και την εγκατάλειψη όλων των αρμοδίων φορέων, από τις καταστροφικές πυρκαγιές και τα βοθρολήματα, βρίσκεται αντιμέτωπο σήμερα που μιλάμε με μια ακόμη θανάσιμη απειλή. Αυτό της εισβολής, της επέλασης και της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. Ποιοι θα την κάνουν αυτά, μα φυσικά οι ιδιώτες μεγαλοεπιχειρηματίες. Δηλαδή μιλάμε ξεκάθαρα για καπιταλιστική επένδυση. Μα αυτό είναι γνωστό σε όλο τον πλανήτη, ότι ο μόνος και μοναδικός κερδισμένος πάντα είναι ο καπιταλιστής. Το λέει και η λέξη καπιταλιστής. Τα κέρδη του βγαίνουν από την εκμετάλλευση και εξαθλίωση των εργαζομένων, μισθή πείνας, πετσοκομμένα εργασιακά, ασφαλιστικά, συνδικαλιστικά δικαιώματα. Βγαίνουν επίσης από την λαιλασία, την εκμετάλλευση και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε για ένα μείζον κοινωνικό αγαθόν, την ηλεκτρική ενέργεια, θα βάλει το χέρι βαθιά, το είπανε και κάποιοι εδώ, βαθιά στην τσέπη ο Κοσμάκης και ο κυριακός λαός να το γνωρίζει, να πληρώνει ακόμα πιο ακριβά το ηλεκτρικό ρεύμα. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε εξαιτίας της ιδιωτικοποίησης, εμπορευματοποίησης της ΔΕΗ, σήμερα 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας βρίσκονται σε καθεστώς ενεργειακής φτώχειας, με τραγικά αποτελέσματα το χειμώνα που καταφεύγουν σε πρωτόγονους τρόπους και βρίσκουν τραγικό. Συνδομεύεται, κύριε Ναι.
την εμπορευματοποίηση τη ζούμε πολύ σκληρά στο πετσί μας και στην υγεία, στην παιδεία και στην ανθρωπλογική συγκοινωνία. Το συμπέρασμα που βγαίνει από αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι ότι αυτό είναι νομοτέλεια, είναι κανόνας και βέβαια είναι το ιερό και όσιο του κέρδους. Δεν το αμφισβητεί, δεν τολμά να το αγγίξει κανείς ολόκληρο τον πλανήτη, από την Αμερική το μεγαλύτερο ρηπαντή, στη Βραζιλία και έχουν καταστρέψει πολυεθνικές επιχειρηματίες και πάω και στους Μισαδόρους, γιατί άκουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί οι Μισαδόροι είναι με πρώτη τη Γερμανία. Ναι, τελειώνω. Οι Μισαδόροι, οι οποίοι σε κάθε κίνηση των επιχειρηματικών τους ομίλους και ενέργεια ζητούν μίζα και λάδωμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Αναστασόπουλε. Ο κύριος Πρωτοξάτης έχει το λόγο. Δεν ξέρω πότε ξάτης. Θέλω να πω ότι όλοι εδώ ήρθαμε σήμερα όχι με καμιά αίσθηση βλάκας λόγω των ημερών. Ήρθαμε εδώ έχοντας μια αγωνία μετά από αυτά τα γεγονότα που προκύπτουν τις τελευταίες ημέρες. Θεωρώ ότι όλοι με καθαρό πρόσωπο, με το αληθινό μας πρόσωπο, θέλουμε να καταθέσουμε ο καθένας την άποψή μας, την αγωνία μας και όλοι μαζί να προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία που πρέπει να γίνει. Προσπερνώ κάτι ατυχέστατες, κάτι ατυχείς χαρακτηρισμούς που έγιναν στο Facebook για εμάς που ξεκινήσαμε κάποια κίνηση τις πρώτες μέρες. Η κίνηση αυτή ήταν για αυτό ακριβώς το σκοπό, ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που μπορούμε να αποφύγουμε αυτές τις καταστάσεις. Θεωρώ ότι η συζήτηση έχει πάει αρκετά καλά, είμαστε σε καλό δρόμο. Θέλω μόνο να προσθέσω μία πρόταση, αν θέλετε να την υλοποιήσετε. Επειδή είπατε, κύριε Δήμαρχε, ότι θα πάτε σε 2-3 μέρες πάνω για κάποια συζήτηση, θεωρώ ότι πρέπει να κυκλεί η σημερινή απόφαση αυτή που λέμε να γίνει, να την πάρετε μαζί σας στο χέρι και μαζί σας να πάρετε και τις αντιπολιτεύσεις, τους αρχηγούς των αντιπολιτεύσεων, να πάτε μαζί για να δείξουμε ότι είμαστε όλοι μαζί, όπως και είμαστε όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πετροψάκη. Το λόγο έχει η κύριε Καϊμάντη. Δεν θα καθυστερήσω. 2-3 διευκρινήσεις. Λοιπόν, πρώτο, μιλήσαμε για θέμα ιδιοκτησιακό, το οποίο υποτίθεται ότι διέρχεται πολύ με τη γενέστερα κτλ. Θα ήθελα παρακαλώ να μελετήσετε το θέμα των υποχρεωτικών απαλλοντριώσεων. Από όσο γνωρίζω, προβλέπονται υπό κάποιες προϋποθέσεις και σε κάποιες περιπτώσεις για την τοποθέτηση ΑΠΕΔ. Ίσως όχι για το χώρο στον οποίο γίνονται οι ανεμογεννήτριες, αλλά για τους δρόμους που οδηγούν στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να κρατήσουμε. Δεν είναι αυτονόητο ότι εφόσον ανήκουν στην εγχώρια περιουσία, είναι... λοιπόν, άλλο θεματάκι που ήθελα να δούμε είναι... το θέμα χρόνου. Μίλησε ο κύριος Βασιλάκης, αλλά υπερθεματίζω. Ο χρόνος που διαθέτουμε για να γίνει η μελέτη περιβαλλοντικών και λοιπόν επιπτώσεων, όπως πολύ σωστά συμφωνήθηκε, είναι λίγος. Οι εταιρείες ήδη προετοιμάζονται και ήδη ενδεχομένως έχουν εν μέρει έτοιμες τις δικές τους μελέτες. Δεν πρόκειται να καταλάβουμε τι συνέβη αν δεν είμαστε ήδη προετοιμασμένοι. Πώς πρέπει να γίνει αυτό. Θεωρώ και μετά από πολλές συζητήσεις που έχουμε κάνει, επειδή ο κύριος Δήμαρχος αναρωτήθηκε και τέλος πάντων είμαστε όλοι μαζί μαθαίνουμε και όλοι βλέπουμε τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να γίνει. Ειδικότητες που ενδεχομένως εμπλέκονται, όπως πολύ σωστά είπατε, περιβαλλοντολόγος, γεωλόγος, μηχανική, πολιτική μηχανική ενδεχομένως και οικονομολόγος
πάλι σε παρένθεση. Επίσης, εταιρείες όπως η Ελληνική Εταιρεία Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, η Ορνηθολογική Εταιρεία, εταιρείες οι οποίες έχουν δυνατά νομικά τμήματα, δίνονται και πολλές φορές επιθυμούν να βοηθήσουν αφιλοκερδώς, ούτως ώστε να στοιχειοθετηθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αλλά επιμένω, αυτό πρέπει να γίνει πάρα πολύ σύντομα, διότι αν περιμένουμε να ετοιμάσουν οι εταιρείες για να μπορέσουμε να απαντήσουμε, δεν θα έχουμε αρκετό χρόνο να το κάνουμε αυτό. Και τέλος, θα ήθελα προσωπικά να πω τη γνώμη μου σχετικά με το ότι ο Δήμος θέλει να δει πρώτα ποιες είναι οι μελέτες αυτές για να απαντήσει. Θεωρώ ότι η μελέτη πρέπει να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο και σκοπό. Και αν δεν υπάρχει μία απόφαση απριόρι, τότε δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί μία σοβαρή μελέτη, η οποία να εξυπηρετήσει το Δήμο και να εξυπηρετήσει τους πολίτες. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να υπάρχει μία άποψη και μετά να δημιουργηθεί η μελέτη, η οποία να συντονίσει και να βοηθήσει την άποψη αυτή. Ευχαριστώ. Ορίστε ο κύριος Πρόεδρος του Εμπορίου. Για τους δρόμους που είπατε, έχετε δίκιο, αλλά δεν λέγεται απολυτρίωση, λέγεται δουλεία διόδου. Δουλεία διόδου, έτσι λέγεται. Υπάρχει άδρος στον αστικό κώδικα που λέγεται δουλεία διόδου. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο να του πούμε όχι. Θα πάει στα δικαστήρια και θα του περνάτε. Γι' αυτό έλεγα ότι το ότι υπάρχει εγχώρηση είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί που έχουν τα κύθυρα εναντί άλλων περιοχών, αλλά δεν σημαίνει ότι αν αρνηθεί εγχώριος περιουσία, ότι δεν θα συμβεί αυτό. Δηλαδή, πρέπει σε πολλά επίπεδα να γίνει, να δοθεί η μάχη εντός εισαγωγικών και σε πολλά επίπεδα να προσπαθήσουμε να αντιταχθούμε σε αυτές τις, τέλος πάντων, όλα αυτά τα σχέδια, αν θεωρηθεί ότι αυτό είναι σκόπιμο. Να πω κάτι λίγο, γιατί αυτή η μελέτη την οποία θα εκπονήσουμε, εάν έχει κοστολόγιο πάνω από 24.000 ευρώ, πρέπει να δημοπρατηθεί. Δεν βρίσκω κανέναν τρόπο να παρακάμψω τις σχετικές διαδικασίες του νόμου 44.12. Βασικά πρέπει να δημοπρατηθεί ανεξαρτήτως κόστος. Γιατί όπως ξέρετε, οι μόνες μελέτες που ανατίθενται με απευθείας ανάθεση έως του ορίου των 24.000 είναι υδρεύσεις, αποχετεύσεις, λιμενικά και ενεργειακά σε ό,τι αφορά την εκτέλεση έργων ενεργειακών. Αυτή όμως δεν θα είναι ενεργειακή, γιατί θα περιλαμβάνει μέσα πολλές ειδικότητες. Αν μπορέσουμε να την τεκμηριώσουμε ως ενεργειακή, μπορεί να ανατεθεί, εάν ξαναλέω, το κόστος των πτυχίων που θα ασχοληθούν δεν υπερβαίνει τα 24.800. Αν τα υπερβαίνει κατά ένα ευρώ, πάμε σε δημοπρασία. Φαντάζομαι ότι τα 24.800 είναι ανά άτομο που βλέπετε. Όχι. Συνολικά. Ωραία. Το τέφος δημοπράτησης. Γιατί το λέω αυτό? Ναι. Γιατί αυτό αφορά τους χρόνους. Και βέβαια, λάβετε υπόψη σας ότι επειδή αυτό δεν είχε προβλεφθεί στον υπάρχοντα προϋπολογισμό, πρέπει να γίνει αναμόρφωση. Η αναμόρφωση θέλει να φάει τουλάχιστον 3 μήνες. Στο νερό είναι 3 μήνες η αναμόρφωση. 2 με 3 μήνες. Δεν έχουμε 3 μήνες όμως. Ναι, αλλά πώς θα γίνει? Εμείς δεν μπορούμε να την αναθέσουμε έτσι τη μελέτη. Η άλλη λύση είναι να μας προσφερθεί. Είναι η άλλη λύση. Προς το παρόν, ενδεχομένως και αυτό είναι σε προσωπικό επίπεδο, δεν εκφράζω κάποιον, λέω τη γνώμη μου. Εγώ θα πρώτα, συγγνώμη να σας διακόψω, υπάρχει ένας τρόπος. Αν μπορέσει, ας πούμε, το ΚΥΠΑ, για παράδειγμα, σε συνεργασία με την Ορνηθολογική και σε συνεργασία με το ΜΕΤΗΝΑ και σε συνεργασία με άλλους 5 που θα βρούμε, να την εκπονήσουν αυτή τη μελέτη από κοινού, αλλά ο Δήμος να μην καταβάλει τα πάνη, θα ήταν το πιο καλό σενάριο από όλα. Επίσης, ναι, υπάρχουν και ιδιώτες. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το νησί, έχουν ιδιοκτησίες εδώ και θέλουν να βοηθήσουν τόσο οικονομικά όσο και πρακτικά με το έργο τους. Αυτό κάνουμε και όλοι όσοι έχουμε κατά κάποιο τρόπο εμπλακεί στην ενδικοφανή την ιδιωτική εντός εισαγωγικών και είμαστε όλοι πρόθυμοι να βοηθήσουμε. Ολοκληρώστε, κύριε Βέννη. Έχω τελειώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος στρατηγός έχει το λόγο. Είμαι κάτοικος Μυλοποτάμου Κυφύρου και δημότης Κυφύρου. Και είμαι φανατικός υποστηριχτής του όχι. Καμία ανεμογεννήτρια. Κάθετος. Πήγα στον ποταμό στη συγκέντρωση της Ελλάσσων Αντιπολίτευσης. Θολώθηκα. Περδεύτηκα. Έρχομαι εδώ το ίδιο. Δεν αφηνίζω γνώμη.
πολεμάτε να θολώσετε, να καθησυχάσετε τον κόσμο. Πολεμάτε να καθησυχάσετε τον κόσμο, να αποκοιμήσετε τον κόσμο και άξαφνα μετά από μερικό καιρό θα ξυπνήσει ο κόσμος και θα δει τις κεραίες στην κορφή. Προσέξτε. Θα δει στην κορφή. Δαιμονοποιείτε τις υπηρεσίες σας. Δαιμονοποιείτε τις υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες είναι, δαιμονοποιείτε ότι οι υπηρεσίες είναι οι κυβερνήσεις, οι οποίες εσείς, δηλαδή οι δικές σας κυβερνήσεις που υποστηρίζετε είναι πάνω σε αυτές τις υπηρεσίες. Κάνατε χιούμορ ότι είσαστε στην ίδια βάρκα. Αυτή η ομοφωνία, σε αυτό το πράγμα που δεν είναι όχι, δεν είναι και τόσο πολύ καλή η ομοφωνία. Προσέξτε, κάνετε ένα χιούμορ ότι είσαστε στην ίδια βάρκα. Δεν είσαστε στην ίδια βάρκα, είσαστε στο ίδιο τρένο. Είσαστε ο καθένας με το βαγόνι του, αλλά στο ίδιο τρένο που μας βαδίζει όπως αντιλαμβάνομαι εγώ. Μας βαδίζει πάνω στις ίδιες ράγες που αυτό λένε αιωλικά πάντα. Δυστυχώς, εσείς δεν είσαστε ικανοί, όπως αντιλαμβάνομαι, μέχρι τώρα από τα δικά σας λεγόμενα. Θα παρακολουθήσω πιθανόν και άλλες συγκεντρώσεις σας. Δεν είσαστε ικανοί να με ικανοποιήσετε, δηλαδή να εκπληρώσετε το όχι. Το όχι. Πολεμάτε να καθησυχάσετε τον κόσμο, να μην κινητοποιηθεί δραστικά, να μην κάνει δραστικές κινητοποιήσεις. Αυτό θα διαπραγματευτείτε. Ναι, αυτό δεν θέλω. Ευχαριστούμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Το λόγο έχει. Ο κύριος Κοντολέων. Ευχαριστώ πολύ. Θα θυμίσω στο φίλο μου το Ρούλι ότι εγώ προσωπικά και η παράταξή μας ήταν η πρώτη που έφερε το θέμα στην επιφάνεια όσον αφορά το δημόσιο διάλογο και ξεκαθαρίσαμε στη συνάντηση που ήσουν και εσύ ποια είναι η πρόθεσή μας. Οπότε σε παρακαλώ να μην το γενικεύσω. Κύριε, μια συγκεκριμένη στρατηγική ανακοίνωση. Κύριε Στρατηγέ, τελειώσαμε. Επειδή μου έρθουν με κοιτάστο, να αναφέρθηκε στο. Λοιπόν, μην χαλάσουμε τη συζήτηση, η οποία διεξήχθη πολύ ωραία. Δεν διαχωρίζω. Όχι. Αλλά όταν κάποιος είναι ξεκάθαρος εξ αρχής, είναι ξεκάθαρος. Η ανακοίνωση είναι δικιά σου αυτή, συγγνώμη. Ρωτήστε με παρακαλώ. Ότι ούτε ο κύριος Αβγερινός Ιωάννης είναι το λόγο. Να ολοκληρώσω, πρόεδρε. Για να μην υπάρχει παρεξήγηση με το. Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση. Μα δεν έχουμε. Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση. Όχι. Γιατί έθεσε ότι υπάρχουν και κακοί επενδυτέ. Καμία περίπτωση. Ο κύριος Αβγερινός. Που μας είπε να το δούμε, να έρθουνε, να δούμε τι θα μας πούνε και να δούμε. Ναι, είναι... Δεν εξήγησε για τις ποινικές. Πώς. Μετά απορρίσατε για τις ποινικές ότι είναι πολλά τα 30 στρέμματα. Σας πληροφορώ εγώ ότι υπάρχουν δεκάδες τριαντάρια και εκτός τα δεκάδες τριαντάρια υπάρχουν με συμβόλαια από το 1886 τα οποία δεν είναι δηλωμένα και ξέρετε γιατί. Για το οικονομικό. Δεν μπορούμε να τα δηλώσουμε. Και να σας πω και γιατί μας πιέζετε σε 2 μήνες, 3 μήνες να σκάσουμε ένα σωρό λεφτά να τα δηλώσουμε να μπορείτε να νομιμοποιηθείτε κι εσείς. Να καλυφθείτε δηλαδή από αυτά. Και ένα άλλο που θέλω να πω στον κύριο Δήμαρχο. Πόσο εφικτό νομίζετε σήμερα να πας στο κάστρο, στο υποθηκοφυλάκιο και να βρεις ένα συμβόλαιο από το 1800 ή από το 1921. Πόσο εφικτό το θεωρείτε να το βρεις. Από τα αρχεία του στο κάστρο του υποθηκοφυλάκιου, τα παλιά τα συμβόλαια. Πόσο εφικτό το θεωρείτε εσείς. Μια εβδομάδα. Ευχαριστούμε κύριε. Να απαντήσω, είναι πάρα πολύ εύκολο να βρεις παλιά συμβόλαια. Είναι εδώ και η διευθύντρια των αρχείων, η κυρία Φανταζίδου. Εξυπηρετούν οι άνθρωποι
πάρα πολύ γρήγορα, αλλά η εγχώριος περιουσία θα κάνει αυτό που είπαμε, δεν αφορά μόνο τις Φινικίες, αφορά το σύνολο των περιοχών για τις οποίες υπάρχουν πολύγωνα αυτή τη στιγμή στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, θα καλέσει τους ιδιώτες να φέρουν τους τίτλους τους. Λυπάμαι, δεν υπάρχει άλλη διαδικασία. Ο νόμος δίνει το βάρος αποδείξεως, μισό λεπτό, ο νόμος δίνει το βάρος αποδείξεως στον ιδιώτη. Δεν είναι δικαιολογία, δεν μπορώ να φτιάξω τίτλους. Τώρα με το κτηματολόγιο δηλαδή τι είδε, δεν κάνατε τίτλους. Φυσικά και κάναμε, δεν είπα δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Αλλά το εφικτό είναι να πούμε να σηκώσουμε. Πάρα πολύ εύκολο είναι. Εγώ που πήγα πάνω, όχι, εδώ, να. Όχι, κυρία Πανταζίδου, πάρα πολύ υπάρχουν, είναι όλα ηλεκτρονικά καταλογογραφημένα. Τι λέτε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Παρακαλώ η κυρία Μαγείρου, τελευταία ομιλήτρια. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική και κύριε Δημοτική Σύμβουλη, αγαπητοί συμπολίτες, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπω εδώ πέρα μια πολύ μεγάλη σύμπνοια στους στόχους όλου του νησιού και όλων των πολιτών. Και χάρη σε εσάς, κύριε Δήμαρχε, πραγματικά το λέω. Ήθελα όμως να επιστήσω λίγο την προσοχή σας σε αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες, αν όχι τους τελευταίους δύο μήνες, σε σχέση με την νομοθεσία περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ήδη είναι στη διάβια ο καινούριος νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για την αδειοδότηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με αυτό, το καινούριο νόμο θα γίνονται, οι διαδικασίες θα είναι fast track, δηλαδή μέσα σε 6 μήνες θα μπορεί να δίνεται άδεια εγκατάστασης. Όχι η άδεια παραγωγής που τώρα θα δίνεται πλέον με ένα απλό χαρτί. Μέσα σε αυτό το νόμο λοιπόν της διάβγης, που είναι τώρα στη διάβγη και είναι στην διαβούλευση, πρώτο θέμα που πρέπει να δούμε είναι το ιδιοκτησιακό. Διότι επιτρέπει τις απαλωτριώσεις, τις περιπτώσεις αιωλικών πάρκων με μια πάρα πολύ απλοποιημένη μέθοδο και πάρα πολύ γρήγορη. Και οι απαλωτριώσεις γίνονται και στην εγχώριο περιουσία, όχι μονάχα σε ιδιοκτησίες. Αυτό λοιπόν πρέπει να το δούμε. Πρώτον. Δεύτερον, το θέμα της αρχαιολογίας. Αυτό που είπατε, ότι στο Μερμικάρι, για παράδειγμα, έχουμε ήδη μία απόφαση από την εφορία αρχαιοτήτων, η οποία λέει ότι δεν επιτρέπεται. Έχουμε όμως και το δεδομένο, πριν από ένα μήνα, 1,5, με τη Θεσσαλονίκη, που άλλαξε ο έφορας αρχαιοτήτων, διότι δεν επέτρεψε να γίνει αυτό που είχε προτείνει σε σχέση με το μετρό της Θεσσαλονίκης. Άρα οι νόμοι αλλάζονται πάρα πολύ εύκολα, μέσα σε μία νυχτή. Τρίτον, περιβαλλοντική αδειοδότηση. Με την καινούργια νομοθεσία απλουστεύεται πάρα πολύ. Και δεν θα χρειάζεται να περνάνε από... να ανεβαίνουν στο σύστημα. Θα βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Άρα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι. Τέταρτον, περιοχές Natura. Πριν από μία εβδομάδα καταργήθηκαν οι θεσμοθετημένες περιοχές Natura, μάλλον η διαχείριση των περιοχών Natura, με αποτέλεσμα και εκεί, σε μία μικρή περιοχή Natura 2000 που έχουμε, και εκεί να είναι ευάλωτη περιοχή. Κατ' εμένα, θα σας πω μία μικρή δική μου άποψη, τι είναι οικολογικό σε θέμα της ενέργειας. Και όχι μόνο δικιά μου άποψη, αλλά και άποψη πολλών οικολόγων. Η πιο οικολογική ενέργεια είναι η υδροηλεκτρική. Εδώ στα Κύθυρα έχουμε ένα υδροηλεκτρικό δυναμικό που θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε και στο Μυλοπόταμο και στον Καραβά. Υπάρχουν στο Μυλοπόταμο μεγάλοι και μικροί καταράκτες που δεν θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτή η επιτροπή που θα φτιάξετε να το διερευνήσει το θέμα. Το δεύτερο σε κλίμακα οικολογικότητας, να το πούμε έτσι, είναι η βιομάζα που αναφερθήκατε κι εσείς. Το τρίτο τα φωτοβολταϊκά και το τελευταίο οι ανεμογεννήτριες, διότι αφήνουν πάρα πολλά κατάλοιπα τα οποία δεν είναι ανακυκλώσιμα. Σαφέστατα θα πρέπει να δούμε και τις ενεργειακές κοινότητες που είπατε. Και τελευταίο που ήθελα να σας πω είναι αυτή η μελέτη που είπαμε, που προτείνατε όλοι μαζί εδώ από κοινού να γίνει, περιβαλλοντική μελέτη μαζί με το ειδικό χωροταξικό,
Αυτό είναι το πιο κρίσιμο απ' όλα. Όμως θα έπρεπε η διαδικασία να μην ξεπεράσει τους 3 μήνες. Διότι, εάν υπολογίσουμε την καινούργια νομοθεσία ότι σε 6 μήνες θα έχουμε άδεια εγκατάστασης, δεν μπορούμε να περιμένουμε να φτιάξουμε εδώ μια καινούργια περιβαλλοντική μελέτη και ειδικό χωραταξικό των κυθύρων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την κυρία Μαγείρου. Θα παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο να... Εντάξει, ρε φίλοι, ορίστε. Επειδή προηγουμένως είπαμε ότι θα ανακαλέσουμε την απόφαση αυτή του 2008, μήπως θεωρείται σκόπιμο στη σημερινή συνεδρίαση να πάρουμε απόφαση να την ανακαλέσουμε ενδεχομένως την ενδικοφανή προσφυγή να κοινοποιηθεί και στη ΡΑΕ και να τη στείλουμε σήμερα, δηλαδή μέσα από τις αποφάσεις που παίρνουμε, να κάνουμε και ανάκληση εκείνης της απόφασης και να την κοινοποιήσουμε στη ΡΑΕ και μέσω της ενδικοφανής. Η σημερινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα έχει 10 σκέλη, 10 αποφασίσεις. Πριν αναρτηθεί στη διάβγεια, αύριο το πρωί θα σταλεί στους 2 αριθμούς των παρατάξεων για τις διατυπώσεις, για να δούμε αν είναι σωστή. Και βεβαίως επιγόμαστε και εμείς αύριο μέχρι το μεσημέρι αργά να είναι στη διάβγεια, ώστε να την πάρουν οι δικηγόροι και να συνυπολογιστεί στην ενδικοφανή προσφυγή της Παρασκευής. Θέλω να πω κάτι για τις απαλωτριώσεις, για την εγχώριο περιουσία. Η εγχώριος περιουσία δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να απαλωτριωθεί. Γιατί η κυριότητα των εκτάσεων δεν προκύπτει από κάποιο τίτλο. Τίτλος είναι ο νόμος. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Και έχουμε, εντάξει, ναι, και έχουμε περιπτώσεις στα Κύθυρα που η εγχώριος περιουσία πάλεψε δικαστικά με το δημόσιο, με το υδροκέφαλο ελληνικό δημόσιο και κέρδισε ανεξαιρέτως σε όλες τις περιπτώσεις. Κέρδισε. Αυτή η νομολογία λοιπόν δεν ανατρέπεται πάρα πολύ εύκολα. Και γενικά ένα καλό των ελληνικών δικαστηρίων, ίσως το μόνο καλό, είναι ότι πολύ δύσκολα ανατρέπουν στο ίδιο θέμα την προηγούμενη νομολογία τους. Βέβαια αυτό μπορεί να είναι και κακό. Γιατί εν προκειμένου το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως υπόθηκε πριν, το 5ο τμήμα έχει δικαιώσει συλλήφθη το σύνολο των εταιριών που βάζουν αιωλικά πάρκα. Καταλήγουμε λοιπόν στην πρόταση, όπως σας την είπα πριν, θα την επαναλάβω για την ακρίβεια και για τους Δημοτικούς Συμβούλους. Θα βάλουμε ως πρώτο σκέλος την ανάκληση της απόφασης 3 του 2008. Το νούμερο 2 ότι εκφράζει την αντίθεσή του σε κάθε είδους επένδυση που δεν προστατεύει το φυσικό, πολιτιστικό, οικιστικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον. Η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από οποιαδήποτε πράξη της εγχωρίου περιουσίας. Η εξέταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιοχών. Δεν τα διαβάζω όλα από το κείμενο που έχετε, το νούμερο 3, 4, 5, 6, 7 και 8, δεν έχουμε κάτι να αλλάξουμε, πιστεύω, και προσθέτουμε την εκπόνηση της μελέτης των συνολικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στα Κύθυρα και τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης του ζητήματος, η οποία όμως θα συγκροτηθεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να υπάρξουν προτάσεις για τα ονόματα. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ όλους. Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να τοποθετηθεί επί της προτάσεως, να αποφασίσει επί της προτάσεως. Ομόφωνα ευρύτερη πρόταση του κ. Δημαρχέ. Διέτε συνεδρίαση, καλό βράδυ σε όλους.